Άστρα στους 92,8 και 105,3. Παίζει δυνατά. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92,8. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με ασφάλεια η νέα BMW σειρά 4. Συνέχεια στην πρωινή έκδοση και πάμε αμέσως στο πρώτο μας θέμα. Συνδυόμαστε τηλεφωνικώς με το γραφείο τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας και τον Στέλιο Στυλιανού. Κύριε Στυλιανού, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Κύριε Στυλιανού, σχετικά με το θέμα της εξαφάνισης της 15χρονης, έχουμε κάποια εξέλιξη? Όχι, δεν έχουμε ακόμα κάποια εξέλιξη. Συνεχίζει να απουσιάζει από το σπίτι η 15χρονη Άννα Μαρία Νικολάου από τη Λευκοσία. Από χθες η ώρα 2 τα ξημερώματα. Η Νικολάου, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, περιγράφει τους κανονικούς διάπλασης ύψους 1,72 με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Σύμφωνα με τους οικείους της, αυτή πιθανόν να φορούσε μπλε την παντελόνι, μαύρη φανέλα και μαύρα παπούτσια. Παρακαλούμε αν γνωρίζει οποιοδήποτε οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το τμήμα ανιχνεύσης των συγκλημάτων Λευκοσίας στον αριθμό 2280-2222 ή με τον πληθέστερο αστυνομικό σταθμό ή τη μερικραμμή του πολίτη στο 1460. Μάλιστα. Έχουμε οποιασδήποτε πληροφορίες είτε από πολίτες που προσπάθησαν να βοηθήσουν είτε από κάποια άλλη πηγή? Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια του κοινού σε αυτές τις περιπτώσεις. Σίγουρα και εμείς γι' αυτό προχωρούμε σε τέτοιες ανακοινώσεις και προσπαθώντας να ενημερώσουμε τον κόσμο αν γνωρίζει οτιδήποτε, αν δει οπουδήποτε να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα που έχω ήδη αναφέρει. Έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε, κύριε Στυλιανού, από το αστυνομικό δελτίο? Δεν είχαμε κάτι σοβαρό. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα λήξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η περιπέτεια της Άννας Μαρίας Νικολάου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στυλιανού. Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα όσα έγιναν χθες στην έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικός, όπως είχαμε προαναγγείλει, τον βουλευτή, τον οικολόγο, τον κύριο Γιώργο Περδίκη. Κύριε Περδίκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Είχατε εγγράψει εσείς το θέμα στην Βουλή. Χθες ακούστηκαν πάρα πολλά στην διάρκεια της συνεδρίας, η οποία κράτησε μάλιστα και αρκετή ώρα. Τα δικά σας πρώτα συμπεράσματα, κύριε Περδίκη. Να ξεκινήσω από την εισαγωγή σας για να πω ότι ένας συνάδελφος σας, δημοσιογράφος, σε μια εκπομπή τις τελευταίες ημέρες θεώρησε υπερβολική το χαρακτηρισμό που περιείχε μια ανακοίνωση του κινήματος Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών για το θέμα, ότι μέσα στο καλοκαίρι συμβαίνουν τέρατα και σημεία που αφορούν τον συνεργατισμό. Νομίζω ότι η χτεσινή συνεδρίαση και όσοι αποκαλύφθηκαν και όσα πιθανόν δεν αποκαλύφθηκαν γιατί ήταν απόρριτα, επιβεβαιώνουν αυτόν τον χαρακτηρισμό. Τέρατα και σημεία συμβαίνουν σε ό,τι αφορά τον συνεργατισμό και έχουν να κάνουν κυρίως με τις αποφάσεις της κυβέρνησης και τον τρόπο που διαχειρίζεται αυτήν τη δημόσια περιουσία, η ηγεσία του συνεργατισμού και βεβαίως και πάλι επανερχόμαστε στην κυβέρνηση δυστυχώς. Οι αποφάσεις που έχει πάρει η κυβέρνηση σε σχέση με τη διάθεση των δωρεάν μετοχών, υπάρχει ο πολύ βάσιμος ισχυρισμός από πολλούς από την χτεσινή συνεδρίαση ότι ενώ ακούγεται σαν μια φιλολαϊκή κίνηση, στην ουσία οδηγά στο ξεπούλημα του συνεργατισμού. Γιατί η δωρεάν διάθεση μετοχών ρίχνει την αξία των υπόλοιπων μετοχών, με αποτέλεσμα, αφού θα είναι στο χρηματιστήριο αυτές οι μετοχές, αυτό το
ο συνεργατισμός, να μπορεί οποιοδήποτε να αγοράσει σε τιμή πολύ χαμηλή, με ένα ψουμί και ένα χαλούμι, όπως λέει στο χωρκό μου, να αγοράσει τον συνεργατισμό, τις μεταγές του συνεργατισμού. Εχθές βέβαια μας είπαν από την Κεντρική Τράπεζα ότι εχθές ενώρων η Κεντρική Τράπεζα να γίνει πρώτα το άνοιγμα, να μπει στο συνεργατισμό στο χρηματιστήριο και μετά να γίνει η δωρεάν διάθεση. Κάτι όμως, το οποίο όμως δεν ξεκαθαρίστηκε από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, ότι αυτή είναι η θέση του Υπουργείου Οικονομικών. Υπήρχαν οι αντιρρήσεις του Γενικού Ελεκτή. Υπάρχει η οργισμένη και δικαιολογημένη αντίδραση από τον έφορο κρατικών ενισχύσεων. Υπάρχουν οι γνωμάτευσεις του Γενικού Εισαγγελέα που δεν την διαβάσαμε, αλλά μας είπαν αυτοί που τη διάβασαν ότι περιλαμβάνει πάρα πολλά σημεία τα οποία ουσιαστικά βάζουν βέτο στην διάθεση της κυβέρνησης, στην απόφαση της κυβέρνησης για δωρεά διάθεση των μετοχών του συνεργατισμού. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και βέβαια και το μεγάλο κεφάλαιο με την συμφωνία με την Αλταμίρα, η οποία χτεσινή συνεδρίαση δημιούργησε περισσότερα ερωτηματικά παρά έχει καθησυχάσει τις ανησυχίες, τις δικαιολογημένες ανησυχίες των δανειοληπτών και των εγγυητών δανείων, τα οποία εντάσσονται στον κατάλογο, στον μεγάλο εκείνο κατάλογο των μη εξυπηρετούμενων. Όντως είναι πολύ, πολλά τα θέματα, κύριε Πεδίκη. Να βάλουμε όμως μία ανωτελεία. Είναι και το θέμα των 90 καταστημάτων τα οποία έκλεισε με αυτόν τον αδικαιολόγητο τρόπο ο συνεργατισμός. Διότι όταν τους ρωτάς, όταν σου λένε ότι δεν καταφέραμε να μειώσουμε τα λειτουργικά μας έξοδα και τους λες, μα πώς θα καταφέρει να τα μειώσεις όταν έχεις κλείσει ήδη δεκάδες καταστήματα ή υποκαταστήματα στον Ήπεθρο. Και σου λέει, μα δεν τα κλείσαμε για να μειώσουμε τα λειτουργικά μας έξοδα. Τα κλείσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να τα υποστηρίξουμε, λέει, αυτά τα υποκαταστήματα. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι με αυτόν τον τρόπο διώχνουν τους καταθέτες, ειδικά τους. Ναι, τελικά αυτό γίνεται, διότι τελικά όλοι αυτοί οι καταθέτες θα αναγκαστούν να μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους σε άλλες τράπεζες που είναι πιο προσβάσιμες και πιο εύκολη η διαχείριση των υποθέσεών τους. Είναι πράγματα τα οποία ακόμα νομίζω από την χθεσινή συνεδρίαση περισσότερα ερωτηματικά έχουν γεννηθεί και ανησυχίες, όχι τόσο για την ίδια την επιβίωση του συνεργατισμού ως οργανισμού. Ακόμα ένας μύθος ο οποίος παμπούλας που επιχείρησαν να μας το φέρουν πάλι. Θυμάστε που όποτε είχαμε προτάσεις και εισηγήσεις για προστασία της πρώτης κατοικίας, για προστασία των δανειοληπτών, η κυβέρνηση διερήγνει τα νημάτια της και φώναζε και τσιριλούσε και έλεγε, μα θα καταστρέψετε τις τράπεζες, θα καταστρέψετε τους καμένους τους καταθέτες, θα κλείσετε τις τράπεζες με όλα αυτά τα οποία εισηγήσετε. Επήγαν να μας κάνουν το ίδιο πράγμα χθες, να μας πούν ότι μα δεν γίνει η διαχείριση των δανείων από την Αλταμίρα, θα κινδυνεύει ο συνεργατισμός γιατί κατά κάποιον τρόπο έχει δυσκολίες. Η εικόνα που δείχνει ο συνεργατισμός, εντάξει, δεν λέμε ότι έχει πετάξει σε μια σειρή κατάσταση, αλλά τουλάχιστον έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση στο συνεργατισμό. Και από ως τραπεζικό σύστημα, ως τραπεζικό ίδρυμα, λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι ικανοποιητικός. Αυτή είναι η εικόνα των αποτελεσμάτων του συνεργατισμού. Δεν μπορεί κάποιος να πει δηλαδή ότι αμάν θα καταστραφεί ο συνεργατισμός εάν δεν γίνει η άμεση διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Αλταμίρα με αυτόν τον περίεργο τρόπο για τον οποίο ακόμα θέλουμε να μας δώσουν εξηγήσει. Μάλιστα. Κύριε Πεδίκη, να βάλουμε μια ανωτελεία, να δώσουμε το λόγο και στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, τον κύριο Ζαχαρία Κουλία, τον οποίο έχουμε επίσης μαζί μας τηλεφωνικός. Κύριε Κουλία, καλή σας μέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργη. Κύριε Κουλία, εσάς, το δικό σας συμπέρασμα από την χθεσινή συνεδρία ποιο είναι? Ο κύριος Πεδίκης μας είπε ότι μάλλον έχουν γεννηθεί περισσότερα ερωτηματικά πλέον. Περισσότερα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Πεδίκη που εισηγήθηκε την εγγραφή του θέματος. Έτσι λίγο δύσκολη εποχή που η Βουλή δεν λειτουργούσε. Ενημερώθηκε αμέσως ο πρόεδρος, ο οποίος συγκατένευσε και μας επαρότρινε, θα έλεγα, να προχωρήσουμε στη συνεδρία. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κουλία, ακόμη και η χρονική συγκυρία αυτών των εξελίξεων στο συνεργατισμό, κάτι ενδεχομένως να σημαίνει. Επέλεξαν την νεκρή εποχή για να κάνουν αυτά τα παράδειγμα τα οποία εμπολίες ακούσαμε εχθές. Και επίσης να ευχαριστήσω όλα τα κόμματα τα οποία πράγματι ανταποκρίθησαν. Κανένας συνάδελφος, μάλιστα ήρθαν και πάει συνάδελφοι οι οποίοι δεν ήταν μέλη της Επιτροπής.
το ενδιαφέρον της Βουλής ήταν έτσι άμεσο, θα έλεγα. Ήταν μια ευχαριστή έκπληξη, θα έλεγα, ότι όλοι ενδιαφέρθηκαν. Ακόμα και από το κυβερνητικό στρατόπεδο, θα έλεγα, παρά την προσπάθεια του να κολλάσουν κάποιοι συνάδελφοι από το κυβερνητικό σχήμα τα παράδειγμα που συμβαίνουν. Ο συνεργατισμός σήμερα είναι κρατική περιουσία. Δεν είναι ούτε του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργείου Οικονομικών, ούτε αυτού που δικούν σήμερα το συνεργατισμό. Φυσικά δεν είναι οι δικούντες που έχουν την ευθύνη στο συνεργατισμό, αλλά καθαρά η κυβερνητική πολιτική. Και θέλω να θυμίσω ότι όλα αυτά που συνέβησαν στο συνεργατισμό συνέβησαν διότι ήταν τα περιβόητα σενάρια της ΠΙΜΚΟ και ακεραίαν την ευθύνη φέρει η τότε διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας που οδήγησε τα πράγματα εδώ που τα οδήγησε, αλλά και οι σημερινοί οι οποίοι εξακολουθούν να εφαρμόζουν μια πολιτική διάλυσης ενός οικονομικού πνεύμα που ηρίστησε παρόδο. Ήταν ένα δημιουργήμα από τους κόπους και τους μόχθους του κυπριακού λαού, από τους παππούδες μας, τους γονιούς μας και εμπολείς όλοι εμείς σήμερα. Οφείλουμε το τι είμαστε στον βασικό πυλώνα της οικονομίας, ο οποίος δημιουργήθηκε από τον κυπριακό λαό με τον κόπο του, τον μόχθο του, κατάργησε την τοκοκληφία, τις κατασχέσεις των περιουσιών του κόσμου και η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μόρφωση στον τόπο μας στηρίχθηκε αποκλειστικά στο συνεργατισμό. Και όταν θυμίζω το 2014 επιχειρήθηκε να γίνει αυτό το έγκλημα, το οικονομικό έγκλημα στο συνεργατισμό, τότε η υπόσχεση που μας εδόθη είναι ότι κύριοι θα προχωρήσουμε για την περιβόητη ανακεφαλαιοποίηση, άκουσον, διότι πάνε τους δείχτες αντί να το βάλουν στο 7, έβαλαν το 9 ας πούμε, στο 8,5, ξέρω που στο διάολο το βάλα. Με αποτέλεσμα να κατάσχουν και να μηδενίσουν τις μετοχές των συνεργατιστών, την περιουσία των συνεργατιστών να τα μηδενίσουν και να τα κάνουν κούλουρο και φτάσαν σε αυτό το απενενοημένο εγχείρημα στο οποίο κατάσχουν τις περιουσίες. Δηλαδή κατάσχουν μια περιουσία που ανήκει, είναι όπως το κούρεμα που εκλέψαμε τις καταθέσεις του κόσμου μέρα μεσημέρι. Και είναι τραγική ηρωνία να γίνει κάτι τέτοιο μέσω του συνεργατισμού. Να μην το δούμε κι αυτό. Κοιτάξτε, τούτοι προχωρούν ακαδεκτοί. Νομίζω ότι θέλω να χαιρετήσω επίσης τη στάση των αναξαρτήτων θεσμών του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, του ελεκτή της Δημοκρατίας, του Οδυσσέα του Μιχαηλίδη, αλλά και του Θεοχάρη του Θεοφάνη Θεοφάνους, του Επιτρόπου Κρατικών Ενισχύσεων, ο οποίος εστάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, για εφόετάχθη ετοίμησε το αξίωμα του άνθρωπος και δεν εδίστασε να έρθει σε πλήρη σύγκρουση με τον Υπουργό, ο οποίος καθαρά φαίνεται ότι παραβιάζουν την κύπερη νομοθεσία και το ίδιο το Σύνταγμα. Είναι πρωτάκουστο διαδίκτυο που συμβαίνει και δεν έχω αντιληφθεί, ας πούμε, γιατί προχωρούν έτσι ακάθεκτοι και ανενόκλητοι σε μια λαιλασία, θα έλεγα, της περιουσίας του κόσμου. Διότι δεν είναι μόνο ότι ανέτρεψαν τη λειτουργία του συνεργασμού, τον επήραν, αλλάξαν τους υπαλλήλους, άλλους απολύσαν, άλλους προσλάβαν. Είπε ο εισαγγελέας, ο ελεκτής, ότι εκεί επικρατεί μια παράχτη παροχή ωφελημάτων και μισθοδοσίας, η οποία δεν συνάδει με την εταιρική διακυβέρνηση. Είναι αυτό που γίνεται, δηλαδή είναι κραυγαλαίο και απίστευτο. Πάντως υπάρχει, κύριε Περδίκη, κύριε Κουλιά, δώστε μου ένα λεπτό να δώσουμε το λόγο στον κύριο Περδίκη, γιατί τίθεται όντως ένα θέμα πλέον σε ό,τι αφορά τους θεσμούς. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβηκε κάτι τέτοιο. Ήταν η πολλωστή φορά, μάλιστα, σύμφωνα και με τα όσα καταγγέλθηκαν χθες στην Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών να έρχεται σε σύγκρουση με ανεξάρτητους θεσμούς. Εσάς, ποια είναι η τοποθέτησή σας, κύριε Περδίκη? Εντάξει, επιτρέψτε μου να πω καταρχήν ότι τον κύριο Κουλίαν, ο οποίος όντως έχει την πρωτοβουλία μετά τη δική μου την επιστολή να γίνει αυτή πολύ χρήσιμη από ό,τι αποδείχθηκε στην εταιρεία, και από το γεγονός ότι επίσης επήρε και το βάρος ως πρόεδρος της Επιτροπής με την 200 ψήφων του να επιτρέψει αυτή η συνεδρία της χθεσινή να γίνει δημόσια. Διότι τώρα αν συζητάμε για αυτήν την πολύ επικίνδυνη, έτσι τη χαρακτηρίζω, σύγκρουση των θεσμών, γιατί θεσμός είναι και η κυβέρνηση, είναι γιατί ο κύριος Κουλίας μαζί με την κυρία Θεολόγου και εμένα ψήφισαν χτες, σε αντίθεση με τη θέση που είχαν άλλοι βουλευτές και κόμματα στην Επιτροπή Ελέγχου, να είναι ανοιχτή αυτή η συνεδρίαση. Και να γίνουμε όλοι μάθητες και τα μέσα ενημέρωσης μιας
θα έλεγα επικίνδυνη συμπεριφορά του Προέδρου, του, συγγνώμη, του Υπουργού Οικονομικών, έναντι και του Γενικού Ελεκτή, αλλά κυρίως έναντι του κυρίου Θεοφάνους, ο οποίος έκαβε καθηκόντα στη δουλειά του, ζητώντας ακριβώς να υπερασπιστεί τον Κύπριο πολίτη. Διότι εάν από αυτήν την ιστορία προκύψει ότι παραβιάζονται οι οδηγίες και οι πρακτικές που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, θα πάθουμε χειρότερα που πάθαμε σε αυτούς τους άργους. Θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας πει ότι αυτή η ιστορία που εκάμεται είναι παραβιάζεται συνθήκες, θα μας τραβήσει έναν ξεκυρισμένο πρόστιμο. Και υπάρχουν και προειδοποιήσεις, αν μου επιτρέπετε, μια παράθεση. Και από τον Γενικό Εισαγγελέα υπάρχουν σχετικές προειδοποιήσεις για αντισυνταγματικές πρόνοιες, αλλά και από τον Γενικό Ελεκτή σοβαρά θέματα, γίνονται σοβαρά ζητήματα. Είναι πολύ σοβαρές και οι απόψεις του Γενικού Ελεκτή και του Γενικού Εισαγγελέα, η κάθε μια μας είναι δική της πλευρά. Δηλαδή ο Γενικός Ελεκτής, έχοντας ένα γκρουπ από επιστήμονες μαζί του, οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα πάρα πολύ καλά, μας προειδοποιεί ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως, που εμείς δεν το ξέραμε, εγώ προσωπικά δεν το ήξερα όταν πήγαινα στη συνεδρία. Ο κ. Κουλίας είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, γιατί ήταν καλύτερα ενημερωμένος και τις έχει υποσημειώσει πριν να πάμε στη συνεδρία. Και είχε δίκιο από ό,τι φαίνεται, διότι πραγματισμός που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, τουλάχιστον όμως το ξέραμε εμείς, να εξαγγέλει ότι θα δώσει δωρεάν, θα μοιράσει το 25% των μετοχών του συνεργασμού δωρεάν και ίσως και άλλο και άλλο το υπόλοιπο 25. Και μετά λέει να αρχίσει το χρηματιστήριο. Αυτό θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια την ισοπαίδωση του συνεργασμού στο ξεπούλημα. Θα οδηγήσει το συνεργασμό να περάσει σε ιδιωτικά χέρια έναν κοινωνικό φαγή. Λοιπόν, αυτό μας είπε ο Γενικός Ελεκτής. Ο Γενικός Εισαγγελέας λέει άλλα θέματα πολύ σημαντικά που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία και το Σύνταγμα. Ο έφορος κρατικών ενισχύσεων εντοπίζει άλλη μορφή ζητήματα, τα οποία είναι εξίσου επικίνδυνα και κοστοβόρα για τον κυπριακό λαό. Και αν μπορεί να ανατρέψουν την όλη την επιχειρηματολογία και την όλη την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, τάχα μου, να δώσει στο λαό μετοχές ή να δώσει το συνεργασμό πίσω στην κυπριακή κοινωνία και όλα αυτά τα ωραία, το επιτύλιγμα των ωραίων με το οποίο παρουσιάζεται αυτή η κίνηση, είναι λίγο μια μελέτη με την ιστορία από έξω κούκλα και από μέσα νούκλα. Αυτή η ιστορία με το να δώσει τις μετοχές των κυπριακών λαών και στις 300, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Σε 340.000 νοικοκυριά θα πάρουν μετοχές. Επήραν οι μετοχές και οι τράπεζες Κύπρου από το κούρεμα. Τι είναι σήμερα? Χαρτιά. Άχρηστα χαρτιά χωρίς αξία. Αξία πήγαινε 100 φορές κάτω από την αξία με την οποία μας είχαν δώσει. Αυτό θα συμβεί και με μαθηματική ακρίβεια και με τις μετοχές του συνεργατισμού, εάν ακολουθήσουμε την αρχική γραμμή την οποία είχε να εξαγγείλει η κυβέρνηση. Είναι τα πράγματα και πολύ σοβαρά τα πράγματα. Είναι μια σειρά από πολύ σοβαρές αποφάσεις που έχουν βαστεί σε σχέση με το συνεργατισμό που ξεκινούσαν από το 2014, 2013 και 2014, που δυστυχώς η Βουλή έκαμε τα δικά της λάθη, τα οποία δεν πρέπει να επαναλάβει αυτή τη φορά. Και σωστά κινήθηκε η Βουλή. Βέβαια, κύριε Πεδίκη, μου επιτρέπετε, είχαμε άλλες συμφωνίες τότε από τη Βουλή. Συγγνώμη. Είχαμε άλλες συμφωνίες τότε από τη Βουλή. Το είπε και ο κύριος Κουλίας προηγουμένως ότι η αρχική συμφωνία ήταν να επιστραφούν εκεί από όπου ξεκίνησαν. Συμφωνίες που έγιναν εγκρυπτό και παραδείστο, αγαπητέ φίλε, έτσι. Να τα πούμε και αυτά. Συμφωνίες που έγιναν στο παρασκήνιο, συμφωνίες που δεν είναι με βούλα και με υπογραφή, συμφωνίες που έγιναν για να αλλάξουν κάποιες στις θέσεις τους και να κάνουν πλάτες στις πρακτικές της κυβέρνησης. Να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους. Και στο κάτω-κάτω της αφήσης κάποιοι πρέπει να πούνε το δικό τους μέα κούλπα, ότι ξεγελάστηκαν από αυτούς που δεν έπρεπε να τους εμπιστεύονται. Σε ποιους αναφέρεστε? Στην παράταξη είναι εκείνη η οποία άλλαξε θέση και ψήφισε τα νομοσχέδια που πρώτη είναι κυβέρνηση για την, ουσιαστικά για την κρατικοποίηση του συνεργατισμού. Χωρίς να πάρουμε τις πραγματικές εγγύσεις που θα έπρεπε να πάρουμε. Οι οποίες όλες αποδείχθηκαν ότι τα λόγια του αέρα. Φλούδες υποσχέσεις. Έπεφτα. Μάλιστα. Κύριε Πεδίκη, να σας ευχαριστήσουμε, να δώσουμε το λόγο και στον... Και ο νόμος είναι το αγαπητέ φίλε, δεν είναι τη ώρα στο να ξένουμε πάντες πηγές. Ναι, το ζητούμενο τώρα είναι, θα συνεχίσει η αυτή... Η και οργά και αντιμετώπιση αυτών των πραγματικών που σήμερα πάει να κάνει η κυβέρνηση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας, για να μην παρεξηγούμε, έτσι. Ακριβώς, αλλά επειδή γίνονται πάρα πολλά ζητήματα, θα συνεχίσει αυτός ο έλεγχος, δηλαδή ως βουλευτές... Θα έχετε ξανά την ευκαιρία να τα συζητήσετε στη Βουλή, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι θέματα που θα κλείσουν εύκολα. Εγώ είπα στον κύριο Κουλία και το είπα και χθες στις δηλώσεις. Θεωρώ ότι πρέπει την επόμενη εβδομάδα να συνεδριάσουμε ξανά, εφόσον όμως τους πιέσουμε να μας δώσουν τα έγγραφα τα οποία
για τα οποία αναφέρονταν. Αυτή η έκθεση του Γενικού Ελεκτή για του Γενικού Εισαγγελέα δεν είναι στη διάθεση μας, δεν την ξέρουμε. Η αλληλογραφία που έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους η Κεντρική Τράπεζα με το Υπουργείο δεν μας τη δίνει καν η Κεντρική Τράπεζα. Λέει να πόρεται, λέει ανήκει λέει, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λέει. Να έχουν και αυτόν τον παραμύθι να μας λένε τώρα. Η αλληλογραφία μεταξύ του Εύφορου Κρατικών Ενισχύσεων και του Υπουργείου Οικονομικών δεν είναι στη διάθεσή μας. Αυτή η περίφημη έγγραφη έγκριση που έχει πάρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης, ούτε αυτή είναι στη διάθεσή μας. Έχουν πάρα πολλά να μας δώσουν για να τα μελετήσουμε και εμείς θα τους ξανακαλέσουμε. Εγώ αυτό θέλω και ελπίζω και πιστεύω ότι θα κάνει την πρωτοβουλία, θα την έχει στα χέρια του κύριου Σκουλίας και είμαι σίγουρος ότι δεν θα τους αφήσει σε κλωρό δηλαδή, για να προχωρήσουν σε αυτές τις ενέργειες οι οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για το δημόσιο συμφέρον. Μάλιστα. Κύριε Παιδίκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Κύριε Κουλία, φαίνεται ότι όχι μόνο είναι πολλά τα ζητήματα, αλλά χρειάζεται έτσι και μία περαιτέρω συζήτηση των θεμάτων, καθώς η κίνδυνη είναι πολύ, τόσο για τον συνεργατισμό, αλλά και για τους πολίτες πλέον. Έχω μόνο δύο λεπτά, Γιώργο, να σου πω εντάχει σημαντικές διαπιστώσεις. Τότε που περάσαμε το θεσμικό πλαίσιο το 2014, το ΑΚΕΛ ψήφισε εναντίον του. Όταν διαπιστώσαν ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν, επίσαν το ΑΚΕΛ και έγινε η συμφωνία, κυρίως θα έλεγα, ότι κύριοι, ο συνεργατισμός θα επιστρέψει πίσω. Διότι εμείς ψηφίσαμε εναντίον, ο Γιώργος Περδίκης, εγώ, ήταν ο Νίκος ο Κουτσού, ο Σιλούρης, η ΕΔΕΚ, το ΔΥΚΟ, θυμούμε οι συνάδελφοι που ψηφίσαμε εναντίον. Ότι δεν μπορούσαν να πάρουν τον συνεργατισμό και ήταν λάθος τα σενάρια που μας έλεγαν για την ΠΥΜΚΟ. Δυστυχώς έπεισαν το ΑΚΕΛ τότε να ψηφίσει με τη συμφωνία, ερηματική διαβεβαίωση προς το ΑΚΕΛ. Δηλαδή. Ότι κύριοι, ο συνεργατισμό, αφού τον ανακεφαλαιοποιήσουμε, θα τον επιστρέψουμε και στους φυσικούς του δικαιούχους και στους νόμιμους δικαιούχους. Και ψήφισαν και το ΑΚΕΛ μαζί τους. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Και θυμήθηκε και το Στεφάνος και τους το είπε δηλαδή. Εχθές ήταν τότε που λέει επέτυσε. Και δύο άλλα, τρία άλλα σημεία. Αν μου επιτρέπετε, αν έχετε τον χρόνο, κύριε Κουλία, έχουμε τον κύριο Στεφάνου. Έχουμε τον κύριο Στεφάνου. Δεν τον έχω. Και έτσι ήταν πολλά σημαντική η παρέμβαση του Στεφάνου του Στεφάνου, διότι υπενθύμησε τους τη συμφωνία που κάναμε το ΑΚΕΛ τότε, ότι κύριε, να πάμε μαζί σας, αλλά να σταθείτε στον πούντο σας. Εγώ προσωπικά πάλι τους καταψήφιζα με τους υπόλοιπους συναδέλφους, διότι δεν τους είχαμε εμπιστοσύνη. Απερίφθησαν κατ' επανάληψη αναξιόπιστη. Και κλείω, αγαπητέ Γιώργο, με το εξής, ότι ο Επίτροπος Κρατικών Ενισχύσεων εκατάγγειλε ότι ούτε στο θέμα των λιμανιών το ενημερώσαν, ούτε στο θέμα της ΣΥΤΑ τον ενημερώσαν. Τους εκατάγγειλαν ευθασώς και δημοσίως. Ο Οδυσσέας, ο Μιχαηλίδης, ήταν αδαμάντινος και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Είπαν τους ότι περίπου ο κατηγορητής κυβέρνησης κάνετε πλάτσι χωρίς το κράτος. Και ο χρηματοοικονομικός επίτροπος, ο Ιωάννου, ο Παύλος ο Ιωάννου, είπε μου το εξής. Ότι κύριε Κουλία, τούτοι πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Βασιλικό, δεν είναι ο Βασιλέος. Αντί να πάνε να διεκδικήσουν για τον Κυπριακό λαό και για το οικονομικό μας σύστημα, σε κοντάρουν στο να τα ξεπουλήσουμε στους ιδιώτες. Διότι, είχε παράδειγμα να μου πει, όταν εμένα το θεσμό το δικό μου ήθελα με πρόσχημα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει όρους, όταν πήγα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εξήγησα, οι άνθρωποι καταλάβαν. Όταν πάνε εκεί, τι είναι που θέτουν για μας, για τη μικρή μας χώρα. Η μικρή Κύπρος δεν είναι ούτε Ισπανία ούτε Γερμανία. Είναι τελείως διαφορετικά δεδομένα. Δεν μπορεί να μου για την Αρταμίρα. Εκουβαλήσαμε μας την Αρταμίρα, αλλά ένα θολό το οποίο δεν μας είπε τι διάολος θα κάνει η Αρταμίρα. Καλά, εμείς δεν έχουμε επιστήμονες, δεν έχουμε οικονομολόγους, δεν έχουμε ειδικούς τραπεζικούς να χειριστούν τα θέματα. Πρέπει να φέρουμε την ιδιωτική, μια ιδιωτική εταιρεία η οποία να αρχίσει να πετάσει ο κόσμο έξω από τα σπίτια του. Και δεν είναι μόνο που μας επηρεάζει την περιουσία και το συνεργατισμό. Εκατάστρεψε και έναν οικονομικό πνεύμα που κρατούσε ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας του 40%. Μα τούτο είναι οικονομικό έγκλημα τεραστίο διαστάσεων. Πρέπει η Βουλή, και νομίζω εχθές ήταν καλό το κλίμα όλων των συναδέλφων, έχουμε ευθύνη ως βουλευτές. Πρέπει κάποια ώρα να στραβήσουν το χειρόφρενο και να κάτσουν στα αυγά τους. Να μπει τάξη, δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα το παράνομο, αλλά το νόμιμο και το σωστό, το επιβεβλημένο. Να αναμένουμε ότι θα συζητηθεί ξανά το θέμα στην Επιτροπή Ελέγχου. Γιώργο μου, χτες επάνανε η ΑΕΦ, διότι διήρκησε πολλές ώρες η συνεδρία. Η στενογραφή μας ήταν μόνο 4 και ήταν μεγάλη ταλαιπωρία για όλους χτες. Όμως είπαν να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις και θα το επαναφέρουμε αμέσως στο θέμα. Περιμένω να μας στείλουν
διαστέσει στι σημαντικέ θέσει του εισαγγελέα. Είπε του εισαγγελέα, δεν πολλή, από ό,τι πληροφορήθηκε, ιστοριογραφεί το κείμενο, ο εισαγγελέα του είπε, ρε κύριε, μα να με υπερβαίνετε το νόμο και το σύνταγμα. Δεν πολλή. Είπε το με σε κάθε τρόπο, θα έλεγα. Δεν έχουμε την έκθεση, αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα από αυτού που την είδα, ο γενικό εισαγγελέα ήταν καθαρό. Όπω ξεκάθαρο είναι και ο ελεκτή. Όμω υπάρχει ένα θέμα. Στο οποίο επειδή γύρουν τούτοι οικονομικά ζητήματα και δεν μπορούμε να τα συζητούμε δημοσίως, κατ' εμένα ανοησίες δηλαδή είναι, άμα θέλουν να συγκαλύψουν τίποτε, θυμούνται τα απόρριτα και τα εμπιστευτικά. Δεν νομίζω ότι έχει τίποτε απόρριτο και εμπιστευτικό κάτω από την κατάσταση που δημιουργήσα. Ο ελεκτής, ο Οδυσσέας, πρέπει να συνεννοηθεί με την Βουλή, τώρα με ποιο σχήμα της Βουλής, με τους αρχηγούς των κομμάτων, με την Επιτροπή Ελέγχου, με τον πρόεδρο της Βουλής, δεν ξέρω με ποιον να συνεννοηθεί. Να δούμε ποια στοιχεία μπορεί από τα οικονομικά δεδομένα που είναι υπόχρεια του δώσου να έρθει για να ενημερώσει την Βουλή. Σημειώστε ότι ο Οδυσσέας κατάγγειλε τους ότι παρά την ύπαρξη του καθαρού νομικού πλαισίου δεν δίνουν στοιχεία οι κύριοι. Τα αποκλείπτουν. Λοιπόν, ευχαριστώ Γιώργη μου για τον χρόνο. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Κουλία. Καλή ημέρα, καλή συνέχεια. Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικό στον εκπρόσωπο τύπου του ΑΚΕΛ, τον κύριο Στέφανο Στέφανο, ο οποίος ως βουλευτής συμμετείχε χθες στην έκτακτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου. Κύριε Στέφανο, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Μιχαήλ. Καλημέρα και στους ακροατές. Εσάς, τα δικά σας πρώτα συμπεράσματα, κύριε Στέφανο, είναι πάρα πολλά τα θέματα που εγείρονται. Με πρώτο το ζήτημα της διαφάνειας, το οποίο έχουν θίξει προηγουμένως και οι συνάδελφοί σας, αλλά από εκεί και πέρα και το θέμα της Αλταμίρα, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος από ό,τι λένε όλοι πλέον, εσείς το λέτε εδώ και πάρα πολύ καιρό, να τεθεί σε κίνδυνο ακόμη και η πρώτη κατοικία. Τώρα, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί είμαι βέβαιος ότι οι ακροατές που μας ακούν και δεν έχουν έτσι μια σφαιρική εικόνα αναφορικά με τα ζητήματα που ετέθηκαν χτες στην Επιτροπή Ελέγχου, λίγο θα έχουν συγχυστεί. Τώρα, το πρώτο που θέλω να πω είναι αναφορικά με αυτό που έχει αναφερθεί ο κύριος Κουλίας περί συμφωνίας του ΑΚΕΛ με την κυβέρνηση για να προχωρήσει το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης του συνεργατισμού που έγινε το 2014. Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του ΑΚΕΛ και της κυβέρνησης. Ήταν μια υπόσχεση, μια θέση και μια καταγραφή που έγινε με θέση, με απόφαση από μέρους της κυβέρνησης προς τη Βουλή. Τότε για την ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατισμού που θα οδηγεί το συνεργατισμό στην κρατικοποίηση με τα λεφτά που θα βάζει το κράτος για να σωθεί ο συνεργατισμός, για να κλείσουν οι τρύπες που είχαν διαπιστωθεί, ότι αυτή η κρατικοποίηση βεβαίως θα άλλαζε και τη δομή και το χαρακτήρα του συνεργατισμού, όμως θα έμενε ανοιχτή η προοπτική της επαναφοράς του ιδιοκτησιακού χαρακτήρα του συνεργατισμού, να πήγαινε δηλαδή ξανά πίσω στους πραγματικούς ιδιοκτήτες, μέσα από την παροχή δυνατότητας στα ιδρύματα, στα συνεργατικά, να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα λεφτά που πήραν από το κράτος για να ανακεφαλαιοποιηθούν, συν 10% τόκο που θα έμπαινε για την χρονική διάρκεια που θα υπήρχε η κρατική στήριξη. Άλλα ήταν τα ζητούμενα τότε και κυρίως να σωθεί ο συνεργατισμός. Αυτή ήταν η συμφωνία που είχε γίνει και αυτόν ήταν που είχε καταγραφεί και μάλιστα λέχθηκε ότι ήταν η υπόσχεση της κυβέρνησης αυτή προς την Βουλή, ότι θα δινόταν προτεραιότητα στον συνεργατισμό να μπορέσει να αγοράσει, ας το πω έτσι, πίσω τον χαρακτήρα ο οποίος είχε αναλυωθεί μέσα από την κρατική στήριξη που δόθηκε. Θα πρέπει να πω ότι αυτή η πολιτική θέση εγκρυπτώ και παραβίστω από μέρους της κυβέρνησης άλλαξε στη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση των 175 εκατομμυρίων ευρώ, αφαιρέθηκε από μέσα η θέση ότι θα μπορούσε ο συνεργατισμός να πάρει πίσω τον εαυτό του και μπήκε η θέση μαζί με άλλους όρους για να
εισαχθεί ο συνεργατισμός στο χρηματιστήριο με έναν οδικό χάρτη 3 χρόνων και την πώληση μέσω του χρηματιστηρίου του 75% των μετοχών του συνεργατισμού και να μπορεί να κρατήσει το κράτος μέχρι 25% των μετοχών. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτήν την απόφαση της κυβέρνησης πλέον ο συνεργατισμός έπαιρνε τον δρόμο της ιδιωτικοποίησης και της οριστικής διαγραφής του χαρακτήρα που ο συνεργατισμός οικοδόμησε μέσα από τις δεκαετίες, προσφέροντας πάρα πολλά τόσο στην κυπριακή οικονομία όσο και στην κυπριακή κοινωνία. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το θυμίσαμε εμείς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση φάνηκε για ακόμα μια φορά ανακόλουθη και ασυνεπής σε αυτά που είχε δεσμευτεί, σε αυτά που είχε συμφωνήσει και σε αυτά που είχε υποσχεθεί. Τούτο είναι το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει και με τις διαδικασίες εισαγωγής στο χρηματιστήριο. Εμείς ρωτήσαμε κατά πόσον έχει διασφαλιστεί, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, ποια θα είναι η διαδικασία που θα μπει στο χρηματιστήριο έτσι ώστε να διατηρήσει την αξία του συνεργατισμός και να μην ξεπουληθεί για έναν πιάτο φαΐ. Και η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να μας πει. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση επιλέγει τη διαδικασία της επιλογής στρατηγικού επενδυτή, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια διαδικασία που πολύ εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί, πολύ εύκολα μπορεί να επισέρθουν σκοπιμότητες και τελικά αντί να διαφυλαχθεί η αξία του συνεργατισμού ή ό,τι έχει απομείνει από τον συνεργατισμό, τελικά αυτή η αξία που δημιουργήθηκε με τον ιδρώτα και τη δουλειά των Κυπρίων πολιτών τελικά να ξεπουληθεί σε κάποια κεφάλαια που κανείς δεν γνωρίζει. Και αυτό είναι ακόμα ένα στοιχείο, γιατί για μας προέχει πέραν από την διαφύλαξη του συνεργατικού χαρακτήρα και η διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα, έχοντας υπόψη ότι όλες οι υπόλοιπες τράπεζες ανήκουν σε ξένα κεφάλαια, αλλά αντιλαμβάνεστε μέσα από τη διαδικασία της ένταξης στο χρηματιστήριο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να διαφυλαχθεί. Επομένως είναι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, γιατί ο συνεργατισμός έχει πάρει έναν δρόμο που δυστυχώς εξαφανίζει ό,τι δημιουργήθηκε μέσα από τις δεκαετίες. Τώρα, στο θέμα οδηγηθήκαμε, θα ήθελα να επιθυμίσω, και έχοντας υπόψη την τελευταία καταρχή συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ του συνεργατισμού και της Altamira, αυτής της εταιρείας, που έχει την ευθύνη να χειριστεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία περίπου αποτελούν το 50% του χαρτοφυλακίου του συνεργατισμού. Και εκεί ρωτήσαμε διάφορα πράγματα αναφορικά με το πώς επιλέχθηκε αυτή η εταιρεία, ποιοι είναι οι όροι εντολής, ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία και η μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτά τα πράγματα δεν μας τα είπαν. Θα μας στείλουν, έχουν δεσμευτεί όλες τις σχετικές πληροφορίες. Όμως εδώ θα πρέπει να σημειώσω 2-3 πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Ο συνεργατισμός έχει μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπως έχουν και άλλες κυπριακές τράπεζες. Η διαφορά όμως των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τα δάνεια που έχουν άλλες τράπεζες είναι ότι τα δάνεια στο συνεργατισμό είναι πολλά και μικρά. Διότι δεν υπάρχουν μεγάλοι πελάτες στο συνεργατισμό που είχαν κάνει δάνεια πολλών εκατομμυρίων για να φτιάξουν επιχειρήσεις ή να κάνουν μια επένδυση. Είναι κυρίως από τα κυπριακά νοικοκυριά, είτε για την πρώτη τους κατοικία, είτε για τις σπουδές των παιδιών, είτε για ζητήματα υγείας, κυρίως, και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ένα μικρό κύκλο εργασιών. Επομένως, αυτοί οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σε μια εξυπηρετούμενα δάνεια, είναι αυτό που ονομάζουμε ο απλός κόσμος. Όταν ρωτήσαμε λοιπόν εκεί στην Επιτροπή Ελέγχου την συνεργατισμό ποια είναι τα εχέγγυα εκείνες και ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες εκείνες που θα βάλει ο συνεργατισμός έτσι ώστε να προστατευτεί η πρώτη κατοικία και η μικρομεσαία επιχείρηση, μας είπαν ότι θα βάλουν τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες. Η δεύτερη ερώτηση που φυσιολογικά ήρθε από εμάς ήταν όταν μπει στο χρηματιστήριο ο συνεργατισμός και έρθει ένας στρατηγικός επενδυτής και αγοράσει το πακέτο των μετοχών,
Ποιος δεσμεύει το στρατηγικό επενδυτή ότι θα μείνει συνεπής σε αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες που ο συνεργατισμός θα θέσει. Εκεί δήλωσαν αδυναμία. Είπαν ότι τέτοιο πράγμα κατά το μάλλον ήττο δεν μπορεί να γίνει. Επομένως, μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα ύδατα με αυτή τη συμφωνία. Μπαίνουμε, ανοίγουμε ένα κεφάλαιο που πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε εκποιήσεις πρώτης κατοικίας που θα προκαλέσει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα και θα γίνει αυτό για το οποίο εμείς προτοποιούσαμε ως ΕΚΕΛ για μερικά χρόνια και που προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε με τη διαμόρφωση μιας ενός νομοθετικού πλαισίου που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και την μικρομεσαία επιχείρηση. Επομένως, τα στοιχήματα που υπάρχουν μπροστά μας είναι πάρα πολλά. Θα χρειαστεί σκληρή δουλειά και σκληρός αγώνας για να κερδιθούν αυτά τα στοιχήματα, αλλά καθοριστικό ρόλο έχει να διαδραματίσει η κυβέρνηση, η οποία καθορίζει και τον οδικό χάρτη που πλέει, που οδεύει ο συνεργατισμός. Και δυστυχώς με αυτήν την κυβέρνηση δεν μπορεί οι Κύπριοι πολίτες να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια ότι ο συνεργατισμός θα κινηθεί προς μια κατεύθυνση που τελικά θα προστατεύσει τα δικά τους τα συμφέροντα. Και η ανησυχία μεγαλώνει, κύριε Στεφάνου, όταν ακούμε ανεξάρτητους αξιωματούχους του κράτους να διαμαρτύρονται, για παράδειγμα, ότι δεν έχουν ενημέρωση για τόσο σοβαρά ζητήματα. Και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει να σας πω ότι η συμπεριφορά του Υπουργού Οικονομικών χθες ήταν πολύ προκλητική. Στις έντονες παραστάσεις του Φόρου Κρατικών Ενισχύσεων για τα ζητήματα που αφορούσαν στο ζήτημα της διασποράς μετοχών, στην παροχή μετοχών σε Κύπριους πολίτες κλπ, λέγοντας ότι δεν έχει την αναγκαία πληροφόρηση ενώ την είχε ζητήσει και ενώ φαίνεται πως το Υπουργείο Οικονομικών προχωρεί, ο Υπουργός Οικονομικών του είπαν ότι, και κυριολεκτό, δεν το λέω έτσι σχηματικά, ότι δεν με ενδιαφέρει τι νομίζετε εσείς. Υπήρξε για ακόμα μια φορά μια συμπεριφορά από μέρους της κυβέρνησης απαξιωτική και προσβλητική, θα έλεγα, έναντι ανεξάρτητων θεσμών και αξιωματούχων και έναντι του εφόρου αποκρατικοποιήσεων και έναντι του Γενικού Ελεκτή. Για πολλωστή φορά δεν είναι κάτι πρωτοφανές από μέρους της κυβέρνησης, είναι ένα συνήθες φαινόμενο, είναι μια καθημερινή σχεδόν πρακτική της κυβέρνησης να συμπεριφέρεται με έναν τέτοιον θελικό και αυταρχικών τρόπων έναντι ανεξάρτητων θεσμών και αξιωματούχων, υποβιβάζοντας και το επίπεδο της δημοκρατίας, αλλά τελικά θρηματίζοντας και τη διαφάνεια η οποία πρέπει να υπάρχει στη δημόσια διοίκηση. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Υπουργείο Οικονομικών και σε αυτό το θέμα πολλαπλασιάζει τις ανησυχίες μας και τις υποψίες μας ότι εδώ μαγειρεύονται διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας για να εξυπηρετηθούν μεγάλα συμφέροντα που τελικά θα οδηγήσει και σε μεγάλες συμφορές για την κοινωνία. Στο θέμα θα επανέλθουμε. Έχουμε γύρει μια σειρά από πολλά ερωτήματα και εμείς και άλλοι συνάδελφοι. Έχουν δεσμευτεί οι αρμόδιοι να μας στείλουν τις απαντήσεις τους και στο θέμα, αφού έχουμε τις απαντήσεις, θα επανέλθουμε. Μάλιστα. Κύριε Στεφάνου, να σας ευχαριστήσουμε. Να καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Και περνάμε αμέσως στο επόμενο μας θέμα. Άμεση ήταν η απάντηση της ΣΥΤΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη αναφορικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ποδοσφαιρικών αγώνων, σημειώνοντας ότι όχι μόνο στηρίζει το Κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά ότι λαμβάνει όλες τις αποφάσεις με σύνεση, ευθύνη και βάση της επιχειρηματικής λογικής. Θα μείνουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικώς τον εκπρόσωπο τύπου της ΣΥΤΑ, ο οποίος θα μας πει ουσιαστικά την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού που συνεδρίασε χθες σε μια πολύ ωραία συνεδρία. Είναι λοιπόν μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Λευτέρης Χρήστου, εκπρόσωπος τύπου της ΣΥΤΑ. Κύριε Χρήστου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και στους ακροατές σας. Κύριε Χρήστου, χθες είχαμε την είδηση καταρχάς ότι υπήρχε ένα θέμα
Ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των σωματείων, ότι έκανε λόγο για φούσκα ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα ήταν πολλές οι πληροφορίες. Να πούμε και εμείς με τη σειρά μας ότι χθες η εφημερίδα Χαραυγή είχε μεταδώσει κάποιες πληροφορίες σε σχέση με το τι ζητά το ΑΠΟΕΛ και η ανόρθωση. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι εσείς δεν πρόκειται να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Η τοποθέτησή σας είναι πολύ πιο γενική και πολύ πιο ξεκάθαρη. Ναι, θέλω να πω βέβαια ότι δεν υπάρχει νομίζω κάποιο νόημα να σχολιάσω τις δηλώσεις του Υπουργού. Και ούτε το δελτίο τύπου αποτελεί απάντηση στις δηλώσεις του Υπουργού, όπως έτσι λίγο αφήσατε να νοηθεί στην αρχή. Το δελτίο τύπου νιώσαμε την ανάγκη να εκδοθεί, επειδή είναι μέρες τώρα που υπάρχουν στον τύπο διάφορα, γράφονται διάφορα για το συγκεκριμένο θέμα, και θεωρήσαμε ότι έπρεπε, οφείλαμε να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα για το τι η ΣΥΤΑ προτίθεται να κάνει σε σχέση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το 19 και μετά. Και η ανακοίνωση? Η ανακοίνωση τονίζεται στην ανακοίνωση ότι η ΣΥΤΑ έχει αποδείξει ότι στέκεται στο πλευρό του κυπριακού αθλητισμού, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, και επιδιώκει διαχρονικά να το στηρίζει, να στηρίζει το κυπριακό ποδόσφαιρο. Πάντα όμως μέσα από μια αντικειμενική αντιμετώπιση των ομάδων και με βάση συγκεκριμένες αρχές, συγκεκριμένα κριτήρια, συγκεκριμένα δεδομένα. Τα συμβόλαια τηλεοπτικών δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ ολοκληρώνονται το 2019, άρα το πεδίο είναι σταθερό για τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις περιόδους που επεκτείνονται μετά το 2019. Στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων είναι αυτονόητο ότι η ΣΥΤΑ, που είναι, να μην ξεχνάμε, ο βασικός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο μας, αλλά παράλληλα είναι και οργανισμός δημοσίου δικαίου, ανήκει στην πολιτεία και λογοδοτεί στην κυπριακή κοινωνία. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις της, πέραν της επιχειρηματικής λογικής και του ανταγωνισμού που οφείλει πάντα να τα λαμβάνει υπόψη λόγω του ότι λειτουργεί σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι αποφάσεις της, πέραν επομένως αυτών, της επιχειρηματικής λογικής και του ανταγωνισμού, διέπονται από σύνεση και ευθύνη. Στη βάση αυτή, και η ΣΥΤΑ δεν θα ακολουθήσει το δρόμο της άκρητης, χωρίς όρια και εκτός συμφωνηθέντων πλαισίων πλειοδοσίας, που οδηγεί σε αδιέξοδα και τελικά υπονομεύει το μέλλον του ίδιου του ποδοσφαίρου. Και η ανακοίνωση κλείνει λέγοντας ότι σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός, στο πλαίσιο των θεμελιωδών αρχών διοίκησής του, διαφάνειας και ακεραιότητας, αξιολογεί όλα τα ενδεχόμενα με γνώμονα την αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής του στρατηγικής, τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του και την απόδοση αξίας που επιστρέφεται στο σύνολο της κυπριακής κοινωνίας. Θέλω να πιστεύω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρη και περιεκτική. Μπορεί να μην αναφέρονται συγκεκριμένα πράγματα, αλλά όπως το λέτε, είναι ξεκάθαρη και περιεκτική. Δίνονται απαντήσεις εκεί που πρέπει να δοθούν. Από εκεί και πέρα όμως, θα ήθελαμε να σας ρωτήσουμε κάτι τελευταίο εμείς. Αν υπάρχει έτσι οποιαδήποτε εκτίμηση για το πότε αναμένεται να ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήματα χρονικά, αν τοποθετείτε κάπου χρονικά τις εξελίξεις, πότε αναμένεται απαντήσεις σε σχέση με αυτή τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει για τα συμβόλαια μετά το 2019. Τα συμβόλαια που είναι σε ισχύ έχουν συγκεκριμένες πρόνοιες σε σχέση με την διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα ανανέωσής τους. Η ΣΥΤΑ θα παραμείνει πιστή στην εφαρμογή αυτών των πρόνοιων στις υφιστάμενες συμφωνίες. Μάλιστα, άρα δεν μπορούμε. Και αυτά που ρωτάτε προνοούνται ρητά στις συμφωνίες που υπάρχουν. Είναι ξεκάθαρο το ότι είναι θέματα νομικά τα οποία θα πρέπει να χειριστούν να τύχουν ενός χειρισμού έτσι πολύ σοβαρού και πολύ ιδιαίτερου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας κύριε ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από την χθεσινή συνεδρία της ΣΥΤΑ σε σχέση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα μετά το 2019, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε
έντονα χθες την επικαιρότητα. Να πούμε ότι η ΣΥΤΑ αυτή τη στιγμή, και είναι οι πληροφορίες αυτές που είχαν μεταδοθεί, είχαν δημοσιευθεί στη Χαραυγή, ουσιαστικά η ΣΥΤΑ βρίσκεται κάτω από έναν σε εισαγωγικά εκβιασμό, εφόσον έναν εκβιασμό του ελεύθερου ανταγωνισμού, βέβαια, εφόσον πλέον γίνεται ένα λαούνα αλατρέ σε σχέση με το ποιος θα εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αναμένουμε λοιπόν ότι θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα εντός των ημερών, όσο ιδιαίτερο και αν είναι, όσο νομικίστικο και αν είναι το θέμα. Όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση της ΣΥΤΑ, ο οργανισμός είναι δημόσιου δικαίου και λογοδοτεί. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικός τον βουλευτή των οικολόγων, τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Κύριο Θεοπέμπτου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας έχουμε μαζί μας, καθώς προκύπτει ένα θέμα με την νομοθεσία που είχε προωθηθεί προς έγκριση στην Βουλή πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού. Η νομοθεσία η οποία εγείρε ένα ζήτημα κρατικής γης, το οποίο ουσιαστικά εμέσως δημιουργεί με τη σειρά του μια αλυσίδα προβλημάτων. Δεν θα πω περισσότερα, κύριε Θεοπέμπτου. Θα ήθελα να μας τα εξηγήσετε, καθώς και σε αυτή την περίπτωση γίνονται σοβαρότατα ζητήματα. Ναι, να πω ότι υπάρχει ενώπιον της Ολομέλειας, υπήρχε, συγγνώμη, στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν τις διακοπές του καλοκαιριού, μια τροποποίηση στον περί ακίνητης ιδιοκτησίας, η διακατοχή, εγγραφή και εκτίμηση νόμου, όπου καθορίζονται τα διάφορα πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί η κυβέρνηση όσον αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία της. Μέσα στην τροποποίηση που έχω φέρει σε αυτήν την νομοθεσία, το τι γίνεται είναι ότι γίνεται μια προσθήκη στην ερμηνεία του τι είναι ακίνητη, εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στη δημοκρατία. Και αλλάζει η ερμηνεία, όχι έναν άρθρο κάπου αλλού. Το σημαντικό κομμάτι είναι ότι μπαίνει στην ερμηνεία ότι ακίνητη ιδιοκτησία είναι οι χώροι ελιμενισμού και οι μαρίνες. Μπαίνουν μέσα στον ορισμό ακίνητη ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Κρατικής γης ουσιαστικά. Κρατικής γης, ναι. Οι μαρίνες, οι χώροι ελιμενισμού και οι επιχώσεις. Μπορεί να φαίνεται αθώο αυτό, ότι είναι κρατική γη, αλλά το γεγονός ότι πιο κάτω, επειδή έχει μπει στον ορισμό κρατικής γης, είτε ένα κομμάτι γης μέσα κοντά στη Λευκοσία ή έξω στα χωριά της Πάφου, για παράδειγμα, ή είναι ένας λιμενοβραχίωνας, να επιθυμίσω ότι υπάρχει άλλον άρθρο, που είναι η εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου για να ανταλλάξει ιδιοκτησία της Δημοκρατίας, με το οποίο θα μπορεί η κυβέρνηση, εφόσον είναι και η δική της ιδιοκτησία, να κάνει ανταλλαγές, να το δίνει και να το διαχειρίζεται. Επομένως, η έννοια μεγάλη για μένα είναι ότι με αυτήν την τροποποίηση αυτόματα θα καταγράφεται ένας χώρος ελιμενισμού, μαρίνα, οποιαδήποτε επίχωση έχει γίνει σαν ακίνητη ιδιοκτησία, και με βάση το άρθρο το οποίο υπάρχει πιο κάτω, στο άρθρο 18α, να μπορεί να παραχωρεί, εκμισθώνει, ανταλλάσσει ή με άλλον τρόπο να αποξενώσει οποιαδήποτε ιδιοκτησία της δημοκρατίας. Να το εξηγήσουμε καλύτερα αυτό, κύριε Θεοπέμπτου, γιατί εδώ είναι η ουσία του θέματος. Ακριβώς, ναι. Να πω ότι, για παράδειγμα, με βάση τον νόμο για τις μαρίνες και τα σκάφη ελιμενισμού, θα μπορεί το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα να λέει ότι αυτός ο χώρος είναι χώρος ελιμενισμού, να κάνει αίτηση για να κάνει ένα χώρο ελιμενισμού. Να σας πω ένα παράδειγμα απλοϊκό. Έχω δικό μου ξενοδοχείο ή έχω δική μου γη κοντά σε θάλασσα. Κάνω αίτηση, μου δίνουν άδεια και κάνω ένα χώρο ελιμενισμού. Βασικά, ένα βραχείο μέσα στη θάλασσα. Εντάξει, μπορεί να κάνω και επίχωση. Μετά από αυτό, θα πάρω την άδεια μου από την κυβέρνηση, με άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου και διάταγμα. Δεν χρειάζεται τίποτε διαβουλεύσεις ή οτιδήποτε άλλο
να λαμβάνει μέρος στη λήψη της απόφασης οποιοδήποτε άλλος. Μόλις εκδοθεί το διάταγμα, αυτό ο λιμένο βραχίωνας που έκανα χειρίζεται ως χώρος ελιμενισμού, μπαίνει στον κατάλογο της ακίνητης ιδιοκτησίας του κράτους και εφόσον έχει μπει στον κατάλογο ακίνητης ιδιοκτησίας του κράτους, θα μπορώ μετά να κάνω αίτηση να μεταφερθεί πάνω μου η περιουσία αυτή με βάση τους όρους τους οποίους υπάρχουν μέσα στην άλλη νομοθεσία. Δηλαδή, εγώ υποψιάζομαι, για παράδειγμα, ότι οι μαρίνες οι οποίες έχουμε δώσει άδεια να χτιστούν, και να υπενθυμίσω ότι λέμε μαρίνες μεν, αλλά το ότι είναι η πρόνοια και η συμφωνία είναι ότι δίνουμε την παράκτια περιοχή σε μια ιδιωτική εταιρεία, κατασκευάζει το κομμάτι για να λιμενίζονται τα σκάφη με δικά της έξοδα και το λειτουργεί, και ως αντάλλαγμα αυτών των επενδύσεων που έκανε εκ μέρους του κράτους για να λειτουργεί η μαρίνα, τους δίνουμε το δικαίωμα να κάνουν ανάπτυξη γης και να χτίζουν μέσα στη θάλασσα ή στην παραλία, και τους, βασικά τους δίνουμε το δικαίωμα να κάνουν ανάπτυξη επειδή έκαναν τον λιμένο βραχίων. Τώρα, το τι θα μπορούν να κάνουν, για παράδειγμα, σε μια μαρίνα, είναι ολόκληρη η μαρίνα, και με τους δρόμους της και με τα σπίτια της και με τον χώρο ελιμενισμού, να μπορεί, για παράδειγμα, να γίνει ιδιωτική περιουσία και να μην πλησιάζει κανένα. Και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε δικλίδα ασφαλείας, χωρίς να υπάρχει κάποιο είδους έλεγχος ή κάποια λογοδοσία. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ή, για παράδειγμα, αυτό που εξήγησα πριν, αν είμαι ξενοδοχείων και έχω μπροστά μου λιμενοβραχίωνες, τους οποίους μπορεί να έκανα νόμιμα ή παράνομα, θα μπορώ να το κηρύξω με διάταγμα χώρων λιμενισμού και μετά να μου το μεταβιβάσει η κυβέρνηση στην ιδιοκτησία μου. Μάλιστα. Και τι γίνεται. Φορά έχουμε, για να κατανοήσει ο κόσμος τη σημασία αυτού, δεν έχουμε πουθενά μέχρι τώρα όλες οι παραλίες. Κύριε Θεοπέμπτου, φαίνεται πως έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Στην παραλία που δεν δικαιούμαστε να πάμε για λόγους ασφαλείας. Κύριε Θεοπέμπτου, σας είχαμε χάσει για λίγο. Ναι, αν μπορείτε να επαναλάβετε. Να πω ότι με βάση την νομοθεσία περί παραλίων, όλες οι παραλίες περιοχές είναι δημόσιες. Οι μόνες περιοχές που είναι, συναντιέται η θάλασσα με την παραλία και δεν μπορούμε να πάμε για λόγους ασφάλειας φυσικά, είναι τα λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και τώρα θα έχουμε με αυτή την αλλαγή, ανοίγουμε μια τρύπα, να θέλετε, για να μπορούμε να έχουμε και ιδιωτικές περιουσίες πάνω στη θάλασσα. Και τι μελιγενέστε τώρα, κύριε Θεοπέμπτου? Τέθηκε το θέμα στην Ολομελία της Βουλής, όμως αναβλήθηκε, έτσι, με δικιά σας πρωτοβουλία? Ναι, εντάξει, έγινε ανάβληση του θέματος, έχει αναβληθεί, αλλά το θέμα είναι ότι με την πρώτη συνεδρίαση της Ολομελίας της Βουλής αυτό θα επανέλθει, και η προσπάθεια που κάνω τώρα είναι να εξασφαλίσω υποστήριξη των κομμάτων για να μην ψηφιστεί αυτή η αλλαγή. Έχει δύο πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Το ένα είναι οι αλλαγές στην νομοθεσία διαχείρισης της παραχτίας περιοχής, που έχουμε νομοσχέδιο ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση της θάλασσας. Να επιθυμίσω ότι έχουμε και την υποχρέωση να εφαρμόσουμε την Σύμβαση της Βαρκελόνης και ακόμα και την ολοκληρωτική διαχείριση της παραχτίας ζώνης, πολιτικές τις οποίες πρέπει να εφαρμόσουμε, να συμφωνήσουμε και μέσα στις οποίες μπαίνουν και οι δημόσιες διαβουλεύσεις και η συζήτηση με τους πολίτες για το πώς θα εξελίσσονται όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά και το άλλο το ανησυχητικό είναι ότι πριν λίγους μήνες, πριν κλείσει η Βουλή, γύρω στα Χριστούγεννα, είχαμε έναν άλλο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο προνοούσε ότι αν μια δυτική περιοχή καταλήγει στη θάλασσα, τότε η παραλία εκείνη θα μπορούσε να δοθεί στην κοινότητα που είναι κοντά για να χτίζει περίπτερο και αναψυχτήρια και αν θέλετε να κάνει παραλία λουμένο, ή ακόμη αυτή την παραλία να τη δίνει σε ιδιώτες για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά
που γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση να δίνει παραλίες σε ιδιώτες. Την προηγούμενη φορά οι δασικές παραλίες είναι, για παράδειγμα, μετά από ερώτηση που έκανα και διευκρίνηση, οι παραλίες του ΑΚΑΜΑ, ήταν η παραλία εκεί μπροστά στην Πέτρα του Ρονιού, το Δασούδι της Λεμεσού, ο Κόνινος στην Αγία Νάπα, όλες αυτές ήταν οι παραλίες, οι δασικές, τις οποίες υπήρχε πρόνοια, αν ήθελε το κράτος, να τις παραχωρήσει σε ιδιώτες για λόγους δημοσίου συμφέροντος, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Επενδύσεις. Ούτε για αυτά υπάρχαν ή υπήρχαν, με συγχωρείτε, οποιασδήποτε πρόνοιες για να υπάρχει κάποιος έλεγχος, κάποια λογοδοσία, μία έρευνα τέλος πάντων, προτού γίνει οποιαδήποτε κίνηση. Η ολοκληρωτική διαχείριση της παράκτειας ζώνης, αλλά ιδιαίτερα η σύμβαση της Βαρκελόνης για τη διαχείριση της παράκτειας ζώνης, προβλέπουν και τις έχουμε υποχρεώσει. Με βάση το τι προνοούσε η σχετική πρόταση. Η σχετική πρόταση, το ΚΔΠ, προνοούσε ότι θα γινόταν αυτό με απόφαση του Υπουργού Συμβουλίου. Δεν είχε ούτε διαβουλεύσεις, ούτε ενημέρωση του κοινού, τίποτε. Έλεγε ότι αν μια δασική παραλία ζητηθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο που είναι δίπλα, θα μπορούσε να τη δόκουν για αναψυχτήρια και εστιατόρια. Και θα μπορούσε η κυβέρνηση, το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφαση του, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όποιοι και να είναι αυτοί, να τις δίνει σε ιδιώτη. Και να εξηγήσω επίσης ότι στην Κύπρο, και σωστά το έχουμε αυτό, κηρύσσουμε δασική γη, περιοχές οι οποίες μπορεί ακόμα και να μην έχουν ούτε ένα δέντρο μέσα. Γιατί διαφορετικά, αν δάσος αποκαλούσαμε μόνο την περιοχή που έχει δέντρα, θα είχαμε τα ίδια προβλήματα που είχαν άλλες χώρες στο παρελθόν, όπου πήγαινε ο κόσμος και βάζει φωτιά, έκανε τα δέντρα και αποχαρακτηρίζεται η περιοχή σας δασική. Τώρα, είτε έχει δέντρα είτε δεν έχει, η περιοχή είναι δασική. Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρίδη, πότε να αναμένουμε εξέλιξεις για το θέμα? Έχω ξεκινήσει μια διαβούλευση με κόμματα. Ελπίζω ότι θα εξασφαλίσω υποστήριξη για να απορριφθεί αυτό. Αλλά αντιλαμβάνεστε όλοι, με την πρώτη συνεδρίαση σε λίγες εβδομάδες της Ολομέλειας, αυτό θα τεθεί για ψήφιση. Και ελπίζω πραγματικά να απορριφθεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοπέμπτη. Θα παρακολουθούμε το θέμα και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Και στην μπάλα. Μία είναι η ομάδα. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αθλητικό παράθυρο λοιπόν, είναι μαζί μας η συνάδελφος Κατερίνα Κυριάκου. Κατερίνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κρίσιμη εβδομάδα για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των κυπριακών ομάδων, έτσι? Ναι, για τις τρεις ομάδες μας που συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στην Ευρώπη, για το ΑΠΟΕΛ που παίζει αύριο στον επαναληπτικό των play-offs του Champions League, στα play-offs του Champions League, με ασπίδα το 2-0. Ταξιδεύει σήμερα στην Τσεχία εν ώψη του πολύ κρίσιμου παιχνιδιού αύριο στην Πράγα. Απόψε η αποστολή του Απόλλωνα ταξιδεύει στις 10 το πρωί. Η αποστολή του Απόλλωνα ταξιδεύει στις 9.40 απόψε για την Δανία. Ο Απολλώνας, ο οποίος και αυτός καλείται να επηρεαστεί την νίκη του πρώτου παιχνιδιού στην Κύπρο, είχε επικρατήσει με 3-2, θυμίζουμε, της Μίτσιλαντ, και το βράδυ της Πέμπτης καλείται να σφραγίσει την πρόκριση του ομίλου του Europa League. Από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ, ό,τι και να γίνει σε αυτό το παιχνίδι, αν ακόμη αποκλειστεί, έχει σίγουρη θέση στους ομίλους του Europa League. Είναι βεβαίως, έχει το προβάδισμα του 2-0 για πρόκριση στους ομίλους του Champions League, όμως έχει ήδη εξασφαλίσει την θέση για τους ομίλους του Europa League. Έχουμε επίσης
την ΑΕΚ, η οποία παίζει και αυτή το βράδυ της Πέμπτης όπως και ο Απόλλωνας. Στις 7 θα ξεκινήσει το μάτς της ΑΕΚ με την Βικτόρια Μπλζέν. Η ΑΕΚ, η οποία καλείται να κάνει την ανατροπή, έχασε 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της αποτέλεσμα και να μπει και αυτή για δεύτερη φορά στην ιστορία της στους ομίλους του Europa League. Δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. 1-2-0. Το γκολ εκτός έδρας σου παίξει κάποιο ρόλο. Άλλο το 3-0, άλλο το 3-1. Το 2-0, θεωρώ ότι η ΑΕΚ μπορεί να τα καταφέρει με λίγη προσοχή. Βεβαίως είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα η Βικτόρια. Εμείς βέβαια να ευχηθούμε το καλύτερο. Βεβαίως και στις τρεις ομάδες να ευχηθούμε τα καλύτερα. Και οι τρεις να περάσουν στην επόμενη φάση, να μπουν στους ομίλους. Έχουμε όμως υποχρεώσεις και στις γυναίκες. Οι Απόλλων Ladies αγωνίζονται με την ομάδα της Σόφιας σήμερα στον 5ο προκριματικό γύρο του Champions League. Και για άλλη μια χρονιά οι Ladies καλούνται να δείξουν αυτά που ξέρουν στο γήπεδο, κερδίζουν τις εντυπώσεις και εύχομαι το ποδόσφαιρο γυναικών της Κύπρου να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό, γιατί μονοπολεί τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Απόλλωνα. Και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τουλάχιστον η ομάδα του Απόλλωνα από άλλες ομάδες. Ναι, από άλλες ομάδες της Ευρώπης. Ναι, μας έχει συνηθίσει η ομάδα του Απόλλωνα στην Ευρώπη, στις γυναίκες. Ο σημερινός αγώνας θα γίνει στο Μακάριο στις 5 και 4 και στις 9 στο ίδιο γήπεδο θα αγωνιστούν Νόροκ Μολδαβίας και Στουρμ Γκρατς Αυστρίας. Είναι στον ίδιο όμιλο με τον Απόλλωνα. Από τον όμιλο αυτό, τον πέμπτο δηλαδή, θα προκριθεί στη φάση των 32 μόνο η πρώτη ομάδα, οπότε ο μοναδικός στόχος των Ladies είναι η νίκη. Οι αγώνες του ομίλου θα συνεχιστούν και την Παρασκευή και την Δευτέρα και ευχόμαστε τα καλύτερα και στα κορίτσια του Απόλλωνα, στις γυναίκες του Απόλλωνα. Στα υπόλοιπα θέματα, Γιώργο, και θα πάμε και στις εφημερίδες. Είχαμε παιχνίδι χθες στην Αγγλία, στη Premier League, Manchester City, Everton 1-1. Στην Ελλάδα είχαμε επίσης παιχνίδι της πρεμιέρας της Super League, Ατρόμητος Απόλλωνας Σμύρνης, επίσης 1-1. Στα δικά μας, χωρίς τέρματα, έληξε το παιχνίδι Ολυμπιακός Δόξα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία μετά από αρκετά χρόνια και πήρε και τον πρώτο του βαθμό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός μαζί με τον Εθνικό Άχνας είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν κάνει μεταγραφή λόγω του εμπάρκου που τους έχει επιβληθεί. Οι ομάδες έχουν δικαίωμα να κάνουν μεταγραφές το χειμώνα, τον Ιανουάριο. Λοιπόν, να δούμε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες σήμερα. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Goal News και αμέσως μετά θα πάμε στην Sport Day της αλήθειας, αυτή είναι η δικιά σου. Λοιπόν, κρατάω εγώ την Goal News, φιλελεύθερος. Πίστη, θέληση, πάθος και ψυχή είναι ο τίτλος. Βεβαίως για το ΑΠΟΕΛ, το οποίο ταξιδεύει σε λίγο, είναι στο αεροδρόμιο. Θα έχουμε και δηλώσεις σε λίγο, θα τις μεταφέρουμε το μεσημέρι βεβαίως, αλλά και μέσα από τους τίτλους που μεταδίδουμε στις 10 και 11 από τον Άστρα. Με ασπίδα και εμπειρία, ο Απόλλωνας ταξιδεύει απόψε στη Δανία. Τα δύο πρόσωπα της κυρίας δεν κατάφερε να πει στον κόσμο της η ανόρθωση, ούτε με την ικανοποιητική ως ανεκτή εμφάνιση του πρώτου μηχρόνου κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Καθησυχαστικός ο πρόεδρος της Ανδρέας Παντελή, μίλησε χθες τον Άστρα. Η ομάδα έχει ποιότητα, αλλά θέλουμε διάρκεια, είπε χαρακτηριστικά. Έκανε και κάποια δήλωση χθες τον Άστρα που ενόχλησε τη Νέα Σαλαμίνα μέσα από τις δηλώσεις, όταν είχε πει μίλησε για μικρές ομάδες που έχουν ενθουσιασμό συνήθως στην πρεμιέρα και πήρε την απάντηση από τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Νέας Σαλαμίνας, τον κύριο Δημήτρη Λάζο, ο οποίος είπε ότι η Νέα Σαλαμίνα είναι μεγάλη ομάδα και κουβαλά και μια ιστορία, ας μην ξεχνάμε άλλωστε 70 χρόνια. Πάμε σε άλλη εφημερίδα, Γιώργο. Να πάμε στη Sport Day. Σλάβια ερχόμαστε με προορισμό την Πράγα και την αυριανή ρεβάνς με φόντο τους ομίλους του Champions League, αναχωρεί το ΑΠΟΕΛ. Έτοιμο το πλάνο του Γιώργου Ντόνη που θέλει να αποφύγει τον ευνηδιασμό από τους Τσέχους. Απόλλωνας, πτήση για ομίλους.
Ταξιδεύει το βράδυ για τη Δανία και με μοναδικό στόχο να πάρει την πρόκριση κόντρα στη Μίτλαντ. Πίστη και αισιοδοξία από τον Σοφρόνη και τους ποδοσφαιριστές για να επιτευχθεί η αποστολή τους. Ομόνια, η ποιότητα και ο χρόνος. Το φιλικό με τον Ερμή είναι πέρα για πέρα χρήσιμο για τον coach της ομάδας στην ΑΕΛ. Νέος ηγέτης ο Αϊρόσα παρουσιάζεται παθιασμένος και έτοιμος να βοηθήσει στη νέα προσπάθεια της ομάδας. Κόλλησαν στο 0-0 στο Μακάριο Ολυμπιακός και Δόξα. ΑΕΚ, τα δύο σενάρια, πώς σκοπεύει ο Ιδιάκεφ να παρατάξει την ΑΕΚ και να κάνει την ανατροπή. Θέλει να την κάνει πιο παραγωγική για να φτάσει εύκολα στον γκολ. Και ανόρθωση μέσα και σε Κου Σισε, ακόμα μια επιλογή στην επίθεση στη διάθεση του Ρόνι Λέβη. Η ανόρθωση αφήνει την πρεμιέρα και βλέπει το ραντεβού με την Αλκή. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Χραυγή, Κόσμος των Σπορ. Μίλησες για το φιλικό, μέσα από τους τίτλους δηλαδή, Γιώργο, για την, το φιλικό της Ομόνιας με τον Ερμή. Όμως να πούμε στους φίλους ακροατές ότι η Ομόνια θα ταξιδέψει στην Κρήτη για το, το φιλικό μάτς της Κυριακής με τον Όφη. Στις 8 η ώρα θα ξεκινήσει και από ό,τι μάθαμε οι φίλοι της Ομόνιας κλείνουν θέσεις, έχουν κλείσει τουλάχιστον ένα αεροπλάνο για να ταξιδέψουν, για να δουν την αγαπημένη της ομάδα. Λοιπόν, Κόσμος των Σπορ, εφημερίδα Χαραυγή, Πηξίδο επίσημος αγώνας. Η προετοιμασία της Ομόνιας διαφοροποιήθηκε με αποκλειστικό σκοπό να παρουσιαστεί η ομάδα έτοιμη από κάθε άποψη του παιχνίδι με τον Εθνικό. Και ο Πάμπος Χριστοδούλ ευελπιστεί ότι θα τα καταφέρει. Κέρδος ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας. Μπορεί η ομάδα να μην πήρε αυτό που άξιζε στον τέρμα με την ανόρθωση, αλλά αυτό που μετράει για τους Ερυθρόλευκους είναι μαζική στήριξη που είχε η ομάδα από τους οπαδούς της. Θα παλέψει για την ανατροπή η ΑΕΚ στην Πράγα με στόχο τους ομίλους του ΑΠΟΕΛ. Έχει απαιτήσεις η Αλκή στη συνέχεια και χωρίς νικητή έληξε το παιχνίδι στο Μακάριο Στάδιο Ολυμπιακός Δόξα. Κρατά τα θετικά στοιχεία ο Νίκος Παναγιώτης στον Ερμή. Θέλει να σφραγίσει το εισιτήριο στους ομίλους του Champions League Ολυμπιακός Πειραιός. Και για την Ρεάλ, νικηφόρο το ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα της, την Πριμέρα Διβιζιόν. Στο πιστόφυλλο της εφημερίδας Χαραυγή, βράζουν στην ΑΕΛ με τη διαιτησία. Η πρεμιέρα για την ομάδα της Λεμεσού στο πρωτάθλημα ήταν επιτυχημένη και έτσι όπως εξελίχθηκε, με την ΑΕΛ να κερδίζει στο 93 προχθές τον Άρη. Και θα μπορούσαμε να συζητάμε για εκείνο το αν υπάρχει το πέναλτι, αλλά αν και εφόσον ο ποδοσφαιριστής του Άρη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, τότε θα είχαμε σίγουρα ακόμη πιο έντονες τις φωνές από τους φίλους της ΑΕΛ. Ο Απόλλωνας πετάει απόψε με απαιτήσεις στη Δανία, θάνατος και με βούλα ο Φαμπρίτσιο. Νέα Σαλαμίνα μαζεύτηκαν περισσότερα από 2.000 ευρώ, 2.234 ευρώ για τα ορφανά. Από φιλανθρωπική εκδήλωση που έγινε, πήραν από ένα βαθμό Manchester City και Everton. Νυχτερίδα ο Τζόφρι Κοντομπία. Αυτό αφορά τις μεταγραφές και θυμίζω ότι οι νυχτερίδες είναι η Βαλένθια, η ομάδα της Βαλένθια, έτσι την αποκαλούν στην Ισπανία. Συμβιβασμός για Ατρόμητο και Απόλλωνα στην Super League. Επειδή, όπως είπες και στον πρόλογο, Γιώργο, είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τις κυπριακές ομάδες, θυμίζουμε ότι αρχίζει από σήμερα, Τρίτη, αρχίζουν οι αγώνες από σήμερα, οι επαναληπτικοί αγώνες για την φάση του Champions League, τα play-off. Αστάνα Celtic στις 18:30 θα γίνει το παιχνίδι και πιο αργά στις 21:45 Ριέκα Ολυμπιακός Πειραιός, Μάριπορ Χάπουελ Περσεβά και Νις Νάπολη. Την ίδια ώρα Σεβίλια Μπασαξεχίρ, ομάδα της Τουρκίας. Αυτά είναι τα παιχνίδια σήμερα, αύριο το Απόελ την ίδια ώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν σου έχω δώσει άλλη εφημερίδα. Ας σου δώσω το γήπεδο του Πολίτη. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με αυτόν, Γιώργο. Λοιπόν, η χώρα μας ενώπιον μιας μεγάλης διάκρισης στα ευρωπαϊκά κύπελα, Κύπρος versus Ισραήλ για την πρωτιά, έτοιμη να γράψει ιστορία στα ευρωπαϊκά κύπελα, παρουσιάζεται η Κύπρος. Πώς θα γραφτεί η ιστορία? Πρώτα με την πρόκριση τριών ομάδων στους ομίλους από ΕΛ, Απόλλων, ΑΕΚ, και ύστερα με την πιο ψηλή βαθμολογία της χρονιάς στις προκριματικές φάσεις. Η πρώτη θέση στη βαθμολογία μπορεί να κατακτηθεί έστω και με μία νίκη. Πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, είναι σημαντικό, αλλά δεν έχει κάποιο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την πορεία των ομάδων μας. Είναι απλά έτσι, έχει να κάνει με το γόητρο, με την πρώτη θέση και για μια χώρα όπως είμαστε εμείς, όπως είναι η Κύπρος, ναι, θα σημαίνει πάρα πολλά να είσαι στην πρώτη θέση και να ξεπεράσεις και το Ισραήλ. Θυμίζω ότι ο Ισραήλ αγωνίζεται με δύο ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, οπότε είναι πολύ σημαντικό για τις κυπριακές ομάδες να περάσουν τουλάχιστον να κάνουν την αρχή το ΑΠΟΕΛ από αύριο και βλέπουμε και την Πέμπτη μπορούμε να γράψουμε σίγουρα ιστορία. Κλείνουμε με το πιστόφυλλο της εφημερίδας. Να ολοκληρώσουμε όμως με το γήπεδο. Ναι, έχουμε βέβαια άλλα 2-3 θεματάκια. 80 με πρόκριση θέλει να πανηγυρίσει στην Πράγα ο ΑΠΟΕΛ. Απόλλων στη Δανία για ομίλους έχοντας ασπίδα το 3-2 και σε ρυθμούς Pleasant όλοι στην ΑΕΚ. Και στο πιστόφυλλο, κουρασμένα παλικάρια, η δυνατή προετοιμασία άφησε σημάδια σε Ολυμπιακό και Δόξα και μοιραία έφεραν άγονη ισοπαλία, γράφει ο πολίτης, μηνύματα από τον Χρήση Μιχαήλ. Πτήση για τα Αστέρια, για τον Απόλλωνα, στη μάχη και η Λέιτη σήμερα στις 5:45 θυμίζουμε το παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας στο Μακάριο Στάδιο. Αθάνατος ο Φαμπρίτσιο, αυτό που είπαμε νωρίτερα για την Αλκείο, 32χρονος βραζιλιάνος επιθετικός Φαμπρίτσιο Σιμόες. Αυτά και από τον πολίτη. Περισσότερα θα πούμε το μεσημέρι και για τις δηλώσεις, όπως είπαμε, που θα γίνουν σε λίγο στο αεροδρόμιο της Λάρνακας από τους παράγοντες εκεί του ΑΠΟΕΛ. Βέβαια, θα τα μεταφέρουμε θα τα πούμε το μεσημέρι. Μάλιστα. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε με όλα τα θέματα, τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας της πρωινής έκδοσης. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέδ. Αμάνα μου έφαγα κλάπαν. Εδώ καυτήνη προσφορά και πέσα έξω στα σιέρα. Ουφου, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Είναι ο πιο φθηνός στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις τα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Είναι ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου κάνει delivery που τη Μεσαρκάν ως την Τηλιρκάν. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς σας τα παραδίνουμε εκεί και όπου τα θέλετε. Με κοιτάει, την κοιτώ. Άστρα και εσύ, τη ρωτώ. Αυτό ήταν. Συντονιστήκαμε. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, στην πρωινή έκδοση με ένα θέμα το οποίο δεν μας περιποιεί τιμή, μάλλον μας κάνει ρεζίλη διεθνώς. Αφορμή ένα βρετανικό δημοσίευμα για τα αμπελοπούλια, ένα δημοσίευμα μάλιστα στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στο τι γίνεται στις βρετανικές βάσεις της Δεκέλιας στην Κύπρο. Για να συζητήσουμε το θέμα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικός τον κύριο Τάσο Σαλή του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου. Κύριε Σαλή, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Κύριε Σαλή, να πούμε κάποια πράγματα για το τι λέει το δημοσίευμα και μετά να μας πείτε και εσείς τα δικά σας στοιχεία για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Το δημοσίευμα λοιπόν με τίτλο είναι της Sunday Times. Το δημοσίευμα έχει τίτλο «Ο Βρετανικός στρατός χάνει τον πόλεμο κατά της σφαγής οδικών πτηνών» και επικεντρώνεται στην προειδοποίηση από το Βασιλικό Σύλλογο για την Προστασία Πτηνών ότι εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά θα θανατωθούν όταν αρχίσει τον ερχόμενο μήνα η εξάμηνη περίοδος παγίδευσής τους. Ο ίδιος οργανισμός εκτιμά ότι κατά την περσινή αντίστοιχη περίοδο θανατώθηκαν περισσότερα από 800.000 πουλιά. Άλλοι οργανισμοί για την προστασία της ζωής των πουλιών, όπως η Επιτροπή κατά της Σφαγής Πτηνών, καταγγέλουν σύμφωνα με το δημοσίευμα ότι η διοίκηση των βάσεων υφίσταται πραγματικό εκφοβισμό από τους λαθροθύρες και την τοπική κοινότητα. Γίνεται λόγος για την τεταμένη αντιπαράθεση που υπάρχει, τη χειροβομβίδα σε αστυνομικό σταθμό στη Βρετανική βάση Δεκέλιας τον Ιούνιο, που πιστεύετε ότι έχει να κάνει με την επιβολή χρηματικών ποινών από το δικαστήριο των βάσεων.
Ενώ την ίδια ώρα οι ζωόφιλοι ακτιβιστές λένε ότι οι Βρετανοί στρατιώτες δεν έχουν πραγματοποιήσει άλλη επιχείρηση αφαίρεσης ακακιών μετά το περσινό επεισόδιο στη Ξυλοφάγου, με εκπρόσωπο της οργάνωσης Bird Life Cyprus να σχολιάζει ότι μοιάζει με νίκη των λαθροθύρων. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο και να διευκρινίσουμε ότι το θέμα των ακακιών έχει να κάνει με την παράνομη φύτευση με μοναδικό στόχο να εξυπηρετούνται οι λαθροθύρες για να στείνουν τα δίχτυά τους. Λοιπόν, σας ακούμε κύριε Σαλή, καταρχάς τα δικά σας στοιχεία για την σφαγή των οδικών πτηνών. Εδώ οι Βρετανοί μιλούν για 800.000 πουλιά, εμείς έχουμε μάθει όμως ότι η αριθμή είναι πολύ μεγαλύτερη. Απλά να πούμε, πολύ καλά τα έχετε συνοψίσει κύριε Μιχαήλ, οι αριθμοί που δίνουν οι Βρετανοί, που είναι το Royal Society for the Protection of Birds, είναι ουσιαστικά από το δικό μας συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης που ο πτηνολογικός σύνδεσμος Κύπρου τρέχει από το 2002. Για την ακρίβεια ήταν ο πτηνολογικός σύνδεσμος μαζί με τους Άγγλους, το Royal Society for the Protection of Birds, που εστίσαν το συστηματικό πρόγραμμα που κάθε χρόνο κάνουμε τις καταγραφές μας, ειδικά των φθινόπωρων που είναι και εκεί κύρια περίοδος παΐδευσης. Και ουσιαστικά οι αριθμοί της 800.000 βγαίνουν από την έρευνα πεδίου που κάνουμε έξω. Βέβαια αφορά μόνο τις βρετανικές βάσεις αυτός ο αριθμός. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Ο αριθμός που δίνεται αφορά μόνο τη βρετανική βάση της Δεκέλιας. Στο όλο σύνολο την επικράτεια της Κύπρου, ο κοινολογικός σύνδεσμος εκτιμά ότι έχουμε πέραν των 2,3 εκατομμυρίων πουλιών που θανατώνονται κάθε φθινόπωρο. Το φθινόπωρο του 2016 αυτή ήταν η εκτίμησή μας σε όλη την επικράτεια της Κύπρου. Απλά να αναφέρουμε ότι δεν είναι μόνο οι καταγραφές οι δικές μας που εντοπίζουν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Ακόμα και οι κατασχέσεις των αρμοδιών υπηρεσιών, δηλαδή της αστυνομίας Κύπρου, της αστυνομίας των Βρετανικών βάσεων και της υπηρεσίας θύρας, για πέρσι το φθινόπωρο ο αριθμός ξεπέρασε τα 850 δίχτυα. Αυτά είναι μόνο οι κατασχέσεις. Άρα μπορούν να φανταστούν οι ακροατές πόσα περισσότερα υπάρχουν που δεν έγιναν κατασχέσεις ή καταγγελίες. Μιλούμε για ένα οργανωμένο κύκλωμα που βάζουν εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο που των παράνομων τζίρων και την προσφορά των αμπελοπουλιών στα εστιατόρια ή και για κατοίκων κατανάλωση. Τώρα για το θέμα του, φυσικά όταν λέμε για τέτοιον οργανωμένο κύκλωμα, υπάρχουν και περιοχές που έχουν διαμορφωθεί από τους παγιδευτές για να κάνουν ουσιαστικά αυτήν την παράνομη δραστηριότητα. Και μία από αυτές τις περιοχές είναι το Κάβο Πύλα, που είναι εντός το βρετανικό βάσιο Δεκέλιας. Είναι το πεδίο βολής τους ουσιαστικά, νότια της Ξυλοφάγου. Η διοίκηση των Βρετανικών βάσεων είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αναφαίρεσης ακακιών, το οποίο εμείς επικροτήσαμε και υποστηρίξαμε. Το έχει ξεκινήσει προς τα τέλη του 2014 και σταδιακά αφαιρούσε ακακίες, ώσπου φτάσαμε στην κλιμάκωση πέρσι τον Οκτώβριο του 2016, όπου γίνεται και αναφορά στο άρθρο τη Sunday Times, όπου ουσιαστικά οι τόπακες από το χωριό της Ξυλοφάγου ουσιαστικά κάνανε επανάσταση για να σταματήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεσης ακακιών. Απλά να επισημάνουμε, όπως είπατε, ότι οι συγκεκριμένες ακακίες έχουν φυτευτεί ουσιαστικά για να μπαίνουν τα δίχτυα και γίνεται η παράνομη παγίδευση των αμπελοπουλιών. Για κανέναν άλλον λόγο δεν υπάρχουν ακακίες, εκτός που να γίνεται αυτή η παράνομη δραστηριότητα. Από τούτο και στο εξής, τι μελιγενέστε κύριε Σαλή? Ο πόλεμος αρχίζει εντός των ημερών, ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Ακριβώς, άρα για το συγκεκριμένο άρθρο έρχεται πολύ στοχευμένα να πει ουσιαστικά ναι, τι θα γίνει, θα συνεχίσει το πρόγραμμα των ακακιών. Εμείς έχουμε πάρα πολλές φορές πει ότι θέλουμε να συνεχίσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί ουσιαστικά κόβει το πρόβλημα από τη ρίζα του. Όταν δεν έχει τα δέντρα, δεν μπορείς να κάνεις και παγίδευση. Άρα θα περιμένουμε και έχουμε επανειλημμένα πει στη διοίκηση των Βρετανικών βάσεων να ξαναξεκινήσει. Αλλιώς ουσιαστικά είναι σαν να δείχνει ότι υπάρχει μια υποχώρηση μετά από την πίεση που υπήρχε από την τοπική κοινότητα εκεί πέρα. Παράλληλα να πούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρακολουθεί στενά το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο στις βρετσανικές βάσεις, είναι και στην Κυπριακή Δημοκρατία που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όπου υπάρχουν τα εστιατόρια όπου γίνεται μεγάλη προσφορά. Άρα, ναι, αλλά κάνει εντύπωση το γεγονός, κύριε Σαλή, κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ενώ υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, ενώ εκτιθέμεθα διεθνώς ως χώρα, εν τούτης γίνονται τόσες προσπάθειες και από τις βρετανικές βάσεις και από τις δικές μας υπηρεσίες, εν τούτης το πρόβλημα είναι εκεί. Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει πλέον για να απαλλαγούμε από αυτό το βραχνά? Δυστυχώς αυτό που χρειάζεται και το λέμε εδώ και χρόνια είναι ουσιαστική πολιτική βούληση. Δηλαδή πρόσφατα είχαμε την όλη συζήτηση για τον τροποποιητικό νόμο που δυστυχώς πέρασε από τη Βουλή τέλη Ιουνίου. Αντί να πηγαίνουμε μπροστά και να εφαρμόζουμε τον νόμο αποτελεσματικά και αποτρεπτικά, ήρθαμε να περάσουμε κάποιες πρόνοιες στον νόμο, στον νέο που ψηφίστηκε, όπου είναι χαλαρώσεις, δηλαδή ήρθαν να βάλουν τα πρόστιμα για τα ξόβεργα πάρα πολύ χαμηλά. Ήρθαν να επιτρέψουν να προσφέρεται θύραμα στα εστιατόρια, που είναι μια πόρτα ουσιαστικά για να μπαίνει οτιδήποτε χωρίς να μπορεί να ελέγχεται πλέον. Είτε είναι θύραμα, είτε είναι προστατευόμενα είδη. Δυστυχώς αυτό που λέμε είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνει σωστή εφαρμογή και πάντα προσπαθούμε να βρούμε παραθυράκια. Φυσικά το άρθρο το επεσύνομα ότι το δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων έβαλε κάποιες αποτρεπτικές ποινές και τις επικροτούμε και αυτές, γιατί όντως τα δικαστήρια χρειάζεται να επιβάλλουν αποτρεπτικές ποινές για να σταματήσει πλέον, για να εκφοβιστούν και οι παγιδευτές και οι αστροφίδες και να μην ουσιαστικά να παίρνουν μια μικρή ποινή την οποία θα βγάζουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα από τα πουλιά που θα έχουν παγιδεύσει και πουλήσει. Χρειάζεται και περισσότερη παράξη στο πεδίο. Πάντα το λέμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είναι υποστελεχωμένες. Όταν το πρόβλημα είναι τεράστιο, αλλά έχεις μια μικρή ομάδα να κάνει τη δουλειά, ουσιαστικά δεν μπορεί να το πατάξει στη ρίζα του. Και αυτό που χρειάζεται στη Δεκέλια, ενώ στις βρετανικές βάσεις, είναι να ξαναξεκινήσει και το πρόγραμμα αναφέρεσης δακακιών. Αυτά νομίζω. Πάντως θα σημειώσουμε ότι ένα από τα σημεία που εντοπίζει το δημοσίευμα, επαναλαμβάνω, στην Αγγλία, το εκτενές, το οποίο μας κάνει ρεζίλι χωρίς περιστροφές, κάνει λόγο για δυνατή τοπική πολιτική υποστήριξη προς τους λαχθοθύρες και για ανησυχίες των Βρετανών ότι ίσως γίνουν προσπάθειες να μην επιτρέπεται στους στρατιώτες τους να χρησιμοποιούν το πεδίο βολής της Πύλας όπου φυτεύονται οι ακακίες αυτές. Είναι γεγονός ότι έναν πεδίο βολής έχουν οι Βρετανικές βάσεις, το οποίο θέλουν να χρησιμοποιούν και δυστυχώς ή ευτυχώς η τοπική κοινότητα το γνωρίζει. Επομένως υπάρχει πάντα αυτή η αντιπαράθεση, ας το πούμε, ή αυτή η λεπτή γραμμή όπου δεν. Βέβαια, αυτό υπό τις περιστάσεις είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι τι κάνουμε με την πολιτική βούληση, έτσι. Ακριβώς, ναι. Αλλά συνάμα και ο κόσμος θα πρέπει να ενημερωθεί και να αντιληφθεί την έκταση του προβλήματος. Πάρα πολλοί έχουν αυτόν την ανάμνηση, είναι πάει ο παππούς μου και βάλε λίγα ξόβερκα και πιάνε λίγα πουλιά. Δεν ισχύει πλέον αυτό το πράγμα. Ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί ότι μιλούμε για οργανωμένο κύκλωμα, αυτοί που βγάζουν τα πολλά λεφτά, και μιλούμε για έναν παράνομο τζίον των 15 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Δεν βάζουν λίγα ξόβερκα και πιάνουν μερικά πουλιά. Βάζουν ηχομηνητικές συσκευές, βάζουν πάρα πολλά δίχτυα και παγιδεύουν χιλιάδες πουλιά για να βγάλουν αυτά τα λεφτά. Πρέπει πλέον ο κόσμος να αντιληφθεί την έκταση και να μην θεωρεί ότι είναι απλά έναν. Α, πάλι μαλώνουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις με τους υποστηριχτές της παγίδευσης και τους λαχθοθύρες και τους παγιδευτές. Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς έχουμε πάει σε έναν άλλον επίπεδο και εμείς από την πλευρά μας ως ψυχολογικός σύνδεσμος προσπαθούμε με κάθε μέσο να περάσουμε αυτό το μήνυμα και να ενημερώσουμε τον κόσμο για το πρόβλημα. Να πούμε ότι η Κύπρος στη Μεσόγειο είναι από τις χειρότερες περιοχές και χώρες για την παράνομη θανάτωση από δημητικών πουλιών. Άρα έχουμε ένα μεγάλο βάρος για το οποίο πρέπει πλέον να λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί να καταλήξω, τα αποδημητικά πουλιά δεν ανήκουν στην Κύπρο. Πάρα πολλοί λένε δικά μας τα πουλιά να τα σκοτώνουμε. Δεν ισχύει. Τα αποδημητικά πουλιά δεν ανήκουν σε κανέναν, είναι κοινή κληρονομιά και έχουμε και εμείς καθήκον να τα προστατεύουμε παρά να τα σκοτώνουμε παράνομα
και να τα τρώμε. Ο ψινολογικός σύνδεσμος δέχτηκε απειλές για αυτές τις καταγγελίες και για τις προσπάθειες να συμβάλλει στην πάταξη αυτού του φαινομένου. Όχι απειλές ως οργανισμός, αλλά σίγουρα όταν η ομάδα παιδιού μας είναι έξω και εντοπίζεις τη μία παγίδευση, πάρα πολλές φορές έρχεται αντιμέτωπος με τους παγιδευτές. Αλλά δεν έχει μέχρι τώρα γίνει μια συμπλοκή όπου να θρυνήσουμε θύματα, ας πούμε. Αλλά πάντα υπάρχει, ας πούμε, ένα ρίσκο στην εργασία μας. Φυσικά συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες, κάνουμε και εμείς καταγγελίες προς αυτές και πάντα τις πιέζουμε να αναλάβουν τη δράση που πρέπει, τη διωκτική. Λοιπόν, κύριε Σαλίας, ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα φέτος, ότι θα πιάσουν τόπο και οι εκκλήσεις και οι προτροπές, αλλά και οι προσπάθειες των αρχών να απαντάξουν το φαινόμενο. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Επίσης. Και από την ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δυτικότερο άκρο της Κύπρου. Θα πάμε στο νέο χωριό Πάφου, την περιοχή που είναι υπεύθυνη, την κοινότητα που είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο κομμάτι του Ισχερσονήσου του ΑΚΑΜΑ. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικός τον κοινοτάρχη, τον κύριο Ανδρέα Χριστοδούλου. Κύριε Χριστοδούλου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Θέσατε ένα θέμα χτες, κύριε Χριστοδούλου, σε σχέση με την επιβολή τελών σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες στη Χερσόνησο του ΑΚΑΜΑ, με στόχο την εξασφάλιση του κόστους καθαριότητας της Χερσονήσου μετά που οι επισκέπτες φεύγουν από την περιοχή. Φαίνεται ότι χρειάζεστε μια μεγάλη επιχείρηση για να καθαρίσετε τον ΑΚΑΜΑ. Πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση, όπως το έχετε πει, και το θέμα του τέλους, το οποίο είχα αναφέρει χθες σε ραδιόφωνο, δεν είμαι εγώ το οποίο έθεσα. Απλώς αυτό το θέμα, όλες οι κοινότητες του ΑΚΑΜΑ, του διαχειριστικού σχεδίου, αυτά που συζητάμε σε διάφορες διαβουλεύσεις, συγκεντρώσεις, τίθεται πάντοτε το θέμα ότι ο ΑΚΑΜΑΣ έχει, αν δεν με απατάει μνήμη, 5 ή 7 εισόδους, τις οποίες έχουμε σε διάφορες διαβουλεύσεις ότι πρέπει και συμφωνήσαν και όλα τα αρμόδια τμήματα ότι πρέπει να μπει κάποιον τέλος. Διότι να συντηρηθούν οι δρόμοι, οι καθαριότητες. Σαν σήμερα έχω χθες στείλει και σήμερα άλλο συνεργείο προς την περιοχή Φουντάνα Μωρόσα. Αυτά τα έχουμε βάλει στο διαδίκτυο να δουν τις μάζες, τους τόνους σκυβάλων που μαζεύουμε. Παρακαλώ θερμά όλους τους παρατηριστές, όταν πηγαίνουν και παίρνουν τα καρπούζια, τις ομπρέλες, τις φουκούδες, τα κρεβάτια τους, όταν τελειώνουν οι διακοπές, γιατί τα εγκαταλείπουν στον ΑΚΑΜΑ? Ποιους περιμένουν να τα μαζέψουν? Και μετά οι ίδιοι τους φωτογραφίζουν, τα βάζουν στα ίντερνετ και κάνουν και τους φυσιολάτρες, τους οικολόγους, δεν ξέρω τι παριστάνουν, και έρχονται όλοι να πάρουν από το λαιμό την κοινότητα. Η κοινότητα δεν φταίει. Μετά από 2 μήνες όταν πάμε... Βέβαια, αν μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο, γιατί το ακούσαμε και αυτό, υπάρχουν παράπονα ότι δεν υπάρχουν κάλαθοι στην περιοχή. Δυστυχώς ή ευτυχώς η κοινότητα πλήρωσε. 2.000-2.500. Έχω κάνει 3 μεγάλους μεταλλικούς καλάθους οι οποίοι ανοίγουν. Μιλάμε με μεγάλους οι οποίοι μπορεί να πάρει και έναν τόνο ο κάθε κάλαθος. Και κάποια συνείδητη είναι ο κάλαθος εδώ και αφήνει τα σκύβαλά του σε απόσταση 20 μέτρα 30. Βαριέται να τα πάρει στον κάλαθο. Έχουν σπάσει και τις πόρτες στους 2 καλάθους που ανοιγοκλίνουν. Γιατί? Αν ήταν δικό μας ο κάλαθος στο σπίτι μας, θα τον σπάζαμε? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι 300 ευρώ ο κάθε κάλαθος. Φέτος έκανα άλλους 4 πιο μικρούς.
Μα η κοινότητα του νέου χωρίου είναι των 600 κατοίκων περίπου. Ναι, κύριε Χριστοδούλου, εντάξει. Εντάξει, υπάρχει το θέμα των καλάθων. Κάποιοι επιμένουν ότι θα έπρεπε να υπήρχαν περισσότεροι, ίσως και μεγαλύτεροι. Είναι ένα θέμα πάντως. Από την άλλη, βέβαια, ο ΑΚΑ μας είναι ΑΚΑ μας και χρειάζεται η προσοχή όλων μας να είμαστε προσεκτικοί, να σεβόμαστε πρωτίστως την περιοχή. Από την άλλη, όμως, αυτό το θέμα τώρα με την επιβολή τελών, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει πρακτικά? Και όταν λέμε επιβολή τελών, τι σημαίνει ακριβώς? Δηλαδή, μπορούμε να θέσουμε και κάποιο ποσό ενδεχομένως? Όχι, αυτό το πράγμα δεν μπορώ. Δεν είμαι νομοθέτης, δεν είμαι εγώ. Δεν μπορεί η κοινότητα από μόλις να πάει να βάλει έναν εργάτη εκεί, έναν υπάλληλο και να λέει 10 ευρώ εσύ, 30 ο άλλος. Προς Θεού. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αυτό θα γίνει νομοθεσία για να είμαστε κατοχυρωμένοι. Ο ΑΚΑ μας δεν είναι δικός του νέου χωρίου. Έχουμε παραδείγματα άλλων χωρών, για παράδειγμα, που θα μπορούσε να αποτελέσει έτσι δείγμα για το πώς θα μπορούσαμε εμείς να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο στην Κύπρο για τον ΑΚΑ μας? Υπάρχουν όμως στο εξωτερικό, σε διάφορα πάρκα ή σε διάφορα μνημεία που πας και πληρώνεις κάποια είσοδο. Για να συντηρείτε το μνημείο, να συντηρείτε ο δάσος του ΑΚΑ μας, η καθαριότητα του. Δεν μιλάμε ότι να βάλουμε 50 ευρώ στο Θεού. Θα είναι 2 ευρώ, 3 ευρώ, 1 ευρώ, 5 ευρώ. Αυτό δεν μπορώ να το καθορίσω εγώ. Αυτή ήταν μια εισήγηση παραπάνω σε διάφορες διαβουλεύσεις που είχαμε, συγκεντρώσεις που είχαμε στο Υπουργείο, στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος, και τα εθέσαμε αυτά τα θέματα για να γίνει έναν εθνικό πάρκο το ΑΚΑΜΑ. Θέλει και κάποια υποδομή. Μέσα στην υποδομή προσωπική μου εκτίμηση είναι και η είσοδος. Όπως έχω εισηγηθεί εγώ προσωπικά και η απαγόρευση των τροχοφόρων στον ΑΚΑΜΑ. Έχετε θέσει αυτές σας τις προτάσεις στο Υπουργείο, στο αρμόδιο Υπουργείο? Αναμένετε κάποιες εξελίξεις? Ναι, έχουμε θέσει αρκετές φορές συγκεντρώσεις και σε υπομνήματα δικά μας τα οποία έχουμε κάνει, και τώρα νομίζω ότι βρισκόμαστε προς το τελικό στάδιο όπου θα παρθούν και οι τελικές αποφάσεις για τον ΑΚΑΜΑ. Τι θα γίνει, διότι έχει χρόνια, δεκαετίες που το λέμε πάρκον ο ΑΚΑΜΑΣ. Τι πάρκον είναι επιτέλους? Αυτά τα λέμε. Ότι τα σκύβαλα. Όταν πάει και κάνει 15 μέρες παραθερισμό στη Φουντάνα Μορόζα ο άλλος, χώρους υγιεινής υπάρχουν? Πού πάει για τη φυσική ανάγκη? Αναφέρεστε στο ελεύθερο κάμπινγκ. Ναι. Στους κατασκηνωτές. Αυτό το ελεύθερο κάμπινγκ, προσωπική εκτίμηση, πρέπει να απαγορευτεί. Όπως η υπηρεσία θύρας της οποίας έχω δώσει και δίνω τα συγχαρητήρια με την τελευταία νομοθεσία που έβαλα. Όποιος δεν βγάλει άδεια κυνηγίου, 2.000 ευρώ. Όποιος χτυπήσει λαγό, ξέρω εγώ, παράνομα, τόσα. Και εδώ πρέπει να εφαρμοστεί νομοθεσία που να λέει: όποιος κατασκηνώσει πάνω στην παραλία, 1.000 ευρώ. Να δούμε. Εφόσον υπάρχει όμως η ανάγκη, και είναι φανερό ότι υπάρχει ανάγκη, δεδομένου ότι τόσες χιλιάδες κόσμου πάνε στην περιοχή, μήπως ήρθε η ώρα να δούμε και το ενδεχόμενο να οργανωθούν κάποιοι χώροι μέσα στον ΑΚΑΜΑ? Βεβαίως, δεν δέχεται η υπηρεσία περιβάλλοντος, κάποιες οργανώσεις δεν δέχονται. Εγώ από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα ως κοινοτάρχης είχα στείλει επιστολή στο συνεργασμό και παρακάλεσα να μου παραχωρήσουν βορειοδυτικά από το κέντρο των λουτρών Αφροδίτης. Είναι γύρω στα 45 δεκάρια για να κάνουμε έναν οργανωμένο κατασκηνωτικό χώρο. Αλλά κάποια συμφέροντα από κάποιους μου ήρθε αρνητική απάντηση. Τι εννοείται συμφέροντα, κύριε Χριστόδουλου? Ιδιωτικά συμφέροντα, για παράδειγμα. Εδώ έχουν αποκτήσει το δικαίωμα τώρα 30 χρόνια να είναι παράνομα κατασκηνωμένοι εκεί με τα τροχόσπιτα, το οποίο βγάζει μάτι με εκείνη η εικόνα. Νομίζεις ότι είναι τσιγκάνι στο Μενίδη? Είναι απαράδεκτα. Έχει ένας επιχειρηματίας τώρα, πήρε του τουρκοκυπριακών τεμάχιων, το οποίο είναι καμιά 35 αδειά δεκάρια, και θα του δώσουν την άδεια. Θα κολυσιεργά να τη δώσουν από χθες, αν είναι δυνατόν, την άδεια. Έχει παρουσιάσει, μας έχει παρουσιάσει σε όλους την υπηρεσία περιβάλλοντος το project που λέμε,
πώς θα είναι ο καταστηματικός χώρος, πώς θα είναι τα αντίσκηνα, τα μαγειρία, τα κοινά αυτά. Γιατί καθυστερούν. Πρώτο, να τελειώνει μια ώρα γρηγορύτερα, ούτως ώστε ο Κυπρέος που θα κάνει παραθερισμό να είναι στα σύνορα του ΑΚΑΜΑ, να πάρει το τροχόσπιτο του, να πάρει το αντίσκηνο του. Υπάρχουν τα μαγειρία όμορφα, με προδιαγραφές Ευρώπης. Μάλιστα. Λοιπόν. Έτσι μπέστε σκύλια λέστε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοδούλου. Αν υπάρχουν νεότερα για το θέμα, θα ξαναμιλήσουμε. Λέω να μπείτε και στο Facebook να δείτε όπου η κοινότητα έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο να γίνει όλα τα σκύβαλα που μαζεύω καθημερινώς. Μάλιστα. Ούτε ο Κοτσάτης. Από την άλλη, το θέμα των τελών όντως προκαλεί έτσι κάποια ερωτήματα. Μας λέτε εσείς ότι δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Δεν μπορώ να το εφαρμόσω εγώ ως Θεού. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσουμε τη Βουλή για να εφαρμοστούν τα τέλη. Θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστοδούλου. Καλημέρα σας. Και πάμε γρήγορα στο επόμενο μας θέμα, καθώς δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε μαζί μας τον τηλεφωνικό, τον κύριο Σοκράτη Μενελάου, τον αναπληρωτή προϊστάμενο του κέντρου αίματος. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει έλλειψη. Κύριε Μενελάου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Μιχαήλ. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Μενελάου? Και να ξεκινήσουμε από τα θετικά, πρώτα από τα καλά. Πρέπει να πούμε ότι οι μέρες μέχρι και σήμερα, μέχρι και χθες, κύλησαν πάρα πολύ ομαλά. Και παρόλο που οι εβδομάδες των ανταμοκρισιών ήταν πολύ δύσκολοι, όπως και αυτές που προηγήθηκαν, η ανταπόκριση των αιμοδοτών, και είναι μια με μεγάλη χαρά και που παίρνω την ευκαιρία να ευχαριστήσω όσους προσήλθαν για αιμοδοσία, μας οδήγησαν μέχρι και χθες να έχουμε πλήρη επάρκεια αίματος με ελάχιστα προβλήματα στις μετακινήσεις των ασθενών. Χθες όμως βγάλατε μια ανακοίνωση ότι υπήρχε πρόβλημα, είπατε χθες. Κάνατε, απευθύνατε μια έκκληση. Ναι, αυτό λέω. Ότι μέχρι και χθες είχαμε πάρα πολύ καλή πορεία με όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο. Γι' αυτό λέω και ευχαριστώ τους αιμοδότες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν πλήρως. Δυστυχώς, όταν πάμε προς το βάθος Αυγούστου, η προσπάθεια που είχε καταρτηθεί το 15 Αύγουστο, δυστυχώς έχει αντίστοιχο αρνητικό στις σημερινές μέρες. Ξεκινώντας από τα χθες, και θεωρώ θα πάμε μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, έχουν δημιουργηθεί κάποια κενά τα οποία ζητούμε από τους αιμοδότες αλλά και από αυτούς που δεν έχουν ξαναπροσφέρει αίμα στη ζωή τους να ανταποκριθούν, να πάρουν τη σκητάλη από τους προηγούμενους για να έχουμε τα ίδια καλά αποτελέσματα με τις προηγούμενες μέρες του Αυγούστου. Η διαδικασία είναι απλή, δεν στοιχίζει τίποτα και σώζει ζωές. Ακριβώς, είναι απλή, κύριε Μιχαήλ, είναι ανώδυνη, είναι γρήγορη. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι μας, όσοι δεν έχουν ξαναδώσει αίμα με τις θέσεις υπερδόνας και μόνο καμιά φορά νιώθουν άβολα, νιώθουν φόβο, αλλά αυτό που καλώ όλους και ειδικά τους νέους ανθρώπους είναι ότι πρέπει να βάλουν στη ζυγαριά αυτή την ανησυχία που νιώθουν, την οποία θα βρουν και οι ίδιοι ότι είναι λίγο πλασματική γιατί δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την αιμοδοσία. Και από την άλλη θεωρώ ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται αίμα για να σωθεί η ζωή του. Είμαι σίγουρος ότι και κάποιος από εμάς, αν είναι στον κρεμό και κρέμεται από μια ρίζα, από ένα κλαδί, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν θα πάει να πρόσει το κέρατο να τραπήσει πάνω. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Απλά δυστυχώς δεν έχουμε την άμεση οπτική επαφή με το αποτέλεσμα της πράξης μας. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι δίνουμε αίμα, αυτό το αίμα θα το φέρει κάποιος οδηγός στα εργαστήρια, θα το εξεργαστεί, θα ελεγχθεί και θα καταλήξει σαν ένα φάρμακο, σαν ένα δώρο ζωή σε κάποιο ασθενή. Μάλιστα. Κύριε Μενελάου, ελπίζουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Κάνουμε και εμείς κάθε προσπάθεια με τηλεφωνικές κλήσεις, με μηνύματα σε αιμοδότες, αλλά πάντα πρέπει να λέμε ότι χρειαζόμαστε και σε νέους ανθρώπους, γιατί οι αιμοδότες είναι εκεί. Θα έρθουν, δεν θα έρθουν τώρα, θα έρθουν τον Σεπτέμβριο, θα έρθουν τον Οκτώβριο. Θα ξαναεπανέλθουν, είναι δεδομένο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι νέους ανθρώπους που πιθανόν να μην έχουν ξαναπροσφέρει ή έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία τους αιμοδοσία. Ας ελπίσουμε ότι η έκκλησή σας θα εισακουστεί. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Καλή σας μέρα. Και περνάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, αμέσως τίτλους ειδήσεων, καθώς έχει ολοκληρωθεί η σημερινή πρωινή μας έκδοση. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας.